Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, εν Χριστώ αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εορτή λήξης των κατηχητικών σχολείων της ονορίας μας. Η σημερινή σας παρουσία μας δίνει μεγάλη χαρά. Συνάμα, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, προκειμένου να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στο κατηχητικό σχολείο, στο σχολείο του Χριστού μας. Αλλά μας γεμίζει και με την ελπίδα ότι η προσπάθειά μας αυτή έχει και τη δική σας ανταπόκριση και συμμετοχή. Εμπιστευόμενοι τα παιδιά μας, τα παιδιά σας στην Εκκλησία. Η φετινή εορτή λήξης είναι αφιερωμένη σε δύο φοβερές ιστορικές στιγμές του έθνους μας. Τη γενεκτονία του ποντιακού ελληνισμού και στη μικρασιατική καταστροφή. Οφείλουμε να έχουμε ιστορική μνήμη και γνώση, όχι ασφαλώς για να γεννηθεί στις ψυχές μας το μίσος και η εκδικητικότητα, αλλά για να αποφύγουμε τα λάθη που μας οδήγησαν στις καταστροφές αυτές. Οφείλουμε να δώσουμε αξίες και ιδανικά στα παιδιά μας, που διαπράττουν προσωπικότητες σαν αυτή του αγιασμένου ιεράρχου, του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο οποίος και τι μπορούσε να διαφύγει με ασφάλεια από τη Σμύρνη, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποίμνιό του, με αποτέλεσμα να μαρτυρήσει την 27η Αυγούστου 1922 στα χέρια του μανιασμένου πλήθους. Προσωπικότητες που ακόμα και τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του έθνους μας τις καθιστούν πιο φωτεινές. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλους όσους συνετέλεσαν για την πραγματοποίηση της σημερινής εορτής, καθώς και τους κατηχητές των σχολείων, κυρία Μιχαήλογλου Αρχοντία, Πρεσβυτέρα Μαρία Παρασκευά και τον Αλέξανδρο Κούντογλου, μαθητή Λυκείου. Ας δώσουμε όμως το λόγο στους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω ξανά για τη σημερινή σας παρουσία. Άστε καλά.
Πανησιολογιώτε τα γέροντά μας πατέρα Νικηφόρε, πατέρα Αλέξανδρε, πατέρα Σιλουανέ. Κύριε Πρόεδρε του τοπικού μας διαμερίσματος, κύριε Ανδρέα Φούντογλου, κυρίες και κύριοι, καλώς ονταμώσαμε. 100 χρόνια ακριβώς έχουν περάσει από τότε που γράφτηκε με αίμα, αντί για μελάνη, στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η μεγαλύτερη συμφορά που γνώρισε ποτέ ο ελληνισμός. 100 χρόνια. Ένας ολόκληρος αιώνας από όταν η φωτιά της Σμύρνης, σαν πυρακτωμένη σφραγίδα, σταμπάρισε για πάντα τη μοίρα της Ελλάδας, να μείνει στα δίστεκτα χρόνια που ζούμε μια μικρή χώρα. 100 χρόνια μετά, εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά της πατρίδος μας, εμείς, οι απόγονοι αυτών που δεν γενοκτονήθηκαν, τιμούμε με την παράστασή μας αυτή τη μνήμη της Μεγάλης Θυσίας. Τα κατηχητικά σχολεία του Αγίου Νικολάου βάζουν με απόλυτο σεβασμό, δέος και περηφάνεια μια μικρή ψηφίδα στο τεράστιο ψηφιδωτό που ονομάζεται Μνήμες της Ελληνικής Ιστορίας. 100 χρόνια μετά, είμαστε εδώ οι δεύτερες και τρίτες γενιές προσφύγων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, βροντοφωνάζοντας ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ότι θα θυμόμαστε και θα μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες γενιές, αφηγούμενοι τα γεγονότα εκείνα που μάτια προσποιούνται οι φίλοι, οι γειτονές μας, ότι δεν συνέβησαν ποτέ. Ενώ ταυτόχρονα υπερηφανεύονται θρασίτατα ότι μας πέταξαν στη θάλασσα της Αψούντας και απ' την άλλη κάποιοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού να ονομάζουν την γενοκτονία συνωστισμό στο λιμάνι της Σμύρνης ή ακόμη χειρότερα να συμφωνούν με την τουρκική στάση ότι δεν ήταν γενοκτονία. Κι όμως ήταν. 100 χρόνια μετά η ιστορία της καταστροφής, το χρονικό της συγκλονιστικής γενοκτονίας έχει αλλιώς φτάσει στις μέρες μας. Όχι μόνο από τον λιγμό των ξεριζωμένων και διάσπαρτων αφηγήσεων, αλλά και από αδιάσυστα στοιχεία, ιστορικά κείμενα, φωτογραφίες και κινηματογραφικά ντοκουμέντα. Όλα αυτά δεν μπορούν παρά να συγχαρακτούν ανεξίτηλα στο μυαλό και στην καρδιά σου και περνώντας τα χρόνια να μοιάζουν σαν δικές σου αυτές οι αναμνήσεις. Να νιώθεις ότι ήσαν δικά σου αυτά τα βιώματα, αυτές οι στιγμές που ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει και να δικαιολογήσει. Έτσι, τα βιώματα και των δικών μου παππούδων έγιναν το εφαλτήριο της αγάπης και του σεβασμού για αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας. Και υποβασταζόμενοι αφενός από την ευλογία του πατρός Αλεξάνδρου και αφετέρου από την αγάπη των παιδιών του κατηχητικού μας για την παράδοση, έγραψα αυτό το θεατρικό σενάριο, θέλοντας να αποδώσω τιμή σε όλες τις γενοκτονημένες ελληνικές φυλές του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το μεγάλο αίτημα που τόσο έχει βραδύνει πια. Να αναγνωριστεί η γενοκτονία του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού και να καταδικαστεί η Τουρκία έτσι όπως καταδικάστηκε στην ιστορική συνείδηση της ανθρωπότητας και η ναζιστική Γερμανία. Γιατί όμως αργεί τόσο πολύ αυτή η αναγνώριση? Δεν είναι συναισθήματα εκθήκησης που υπαγορεύουν την πρόταση αυτή. Μόνο είναι η ανάγκη απονομής δικαιοσύνης στα θύματα και στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Η προστασία του γένους των ανθρώπων. Η ανάγκη να πάψει πια το φρικτό έγκλημα της γενοκτονίας να αποτελεί εύκολη λύση των διεθνών προβλημάτων. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η τακτική τους έχει αλλάξει, την ονομάζουν παγκοσμιοποίηση. Η λέξη αυτή ακούγεται γλυκά και έβυχα, μα πίσω από το προσωπείο αυτό κρύβεται επιτηδευμένα η γνωστή νέα παγκόσμια θρησκεία.
γενοστιβάδα του μεταναστευτικού που κρύβει μακροπρόθεσμα αλλοιώσεις εθνών, λαών, θρησκειών και ηθών. Και όλα αυτά κρυμμένα πίσω από δύο άλλες λέξεις, με παρεξηγημένη ερμηνεία, τις λέξεις ρατσισμός και ισότητα. Πρόσφυγες πολέμου ή λαθρομετανάστες. Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι όλοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι από το χρώμα, την εθνικότητα, το φύλο και συμπληρώνουν οι σύγχρονοι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες είτε από τον σεξουαλικό προσανατολισμό είτε από τον εθνικισμό. Ξεχνάτε, αγαπητοί συνευρωπαίοι, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε αυτοί που με ηρωισμό και αυταπάρνηση αγωνιστήκαμε για τα ιδεώδη που είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στο DNA μας, πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Ότι εμείς οι Έλληνες υπακούμε σε δύο νόμους, στο Ελληνικό Σύνταγμα και στο Λόγο του Τριαδικού μας Θεού. Και αφού ξεκαθαρίσαμε και διευκρινίσαμε αυτά τα βασικά, και μιλώντας για ρατσισμό με την αντικειμενική του έννοια, και σαν μια πράξη δικαιοσύνης για χιλιάδες Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύριους που πλήρωσαν με τη ζωή τους το πρόγραμμα εθνικής εκαθάρισης των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών, ζητάμε την αναγνώριση του εγκλήματος αυτού ως αποτέλεσμα φυλετικού, θρησκευτικού και πολιτικού ρατσισμού. Τιμημένη και δικογραμμένη προγονή μας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας αποτείνουμε φόρο τιμής και να βροντοφωνάξουμε σε όλη την Ευρώπη και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο ότι δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Η σημερινή θεατρική μας παράσταση ας είναι ένα μνημόσυνο για εσάς. Ένα παυσί λοιπόν, μια ανασκάλυψη μνημών, ένα μικρό αφιέρωμα. Η οικογένεια που πρωταγωνιστεί μένει στο χωριό Κουκλουτζάς, 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Σμύρνης. Ένα χωριό 5.000 κατοίκων, αμιγώς ελληνικό με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η οικογένεια αυτή, του Ιορδάνη και της Δημητρούλας Αϊβαζίδη, μας ταξιδεύει στο δικό της κόσμο, κάνοντας τα δικά τους βιώματα. Δικό μας χρονικό ταξίδι, κάνοντάς μας αυτόπτες μάρτυρες. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι τα ονόματα των πρωταγωνιστών, θέλοντας να δείξω την αγάπη και το σεβασμό μου στα πρόσωπά τους, είναι παρμένα από την πατρογονική μου οικογένεια και από τον πνευματικό μου τον πατέρα Νικηφόρο. Και φυσικά από τους πρόσφυγες του χωριού μας. Οι τελευταίες οικογένειές μας γεννημένες στον Πόντο ήσαν υπερονόβιες και επεβίωσαν μόλις το 2018. Και ήταν οι κυρίες Ελένη Μαυρίδη, 102 ετών, και η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, 106 ετών, ο Θεός να τις αναπαύσει. Αιωνία μνήμη των θυμάτων της ποντιακής και μικρασιατικής γενοκτονίας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε μια υπέροχη βραδιά.
μαλλιά μου. Μας πήρανε, μας πήραν της πατρίδες με παραμύθι τώρα μοιάζει. Νύχτες, μέρες, δειλινά, χαμένοι μες στις σκέψεις. Μια στιγμή μονάχα προσπάθησε να κλέψεις. Ναι, μες στα προβλήματα λοιπόν, στα άγχη και στον πόνο. Κυρία, ξεχάσαμε τι πάει να πει χαμόγελο και μόνο. Μα η ευτυχία και η χαρά υπάρχει μέσα, υπάρχει εσωτερικά, στα πιο μικρά και σήματα, στα καθημερινά. Θυμήσου, θυμήσου πόσοι σ' αγαπούν για αυτό που είσαι, θυμήσου.
τώρα, αλλά ξέρει που τρέχει ο λογισμός σου και τα λες εσύ παραπονιάρικα. Από το δωμάτιό σου, με έπεσε αυτή η φωτογραφία. Ποιοι είναι εδώ, μάνα? Ποιοι είναι εδώ? Η οικογένειά μου είναι. Ο άντρας μου, ο Ιορδάνης. Ο κύριος να τον έχει αναπαμένο. Ο γιος μου, ο Χαράλαμπος. Μου τον σκότωσαν κι αυτόν οι Τούρκοι. Ο γιος μου, ο Κωνσταντής. Ο άντρας σου. Και η κορούλα μου, Μυρτώ. Να είναι ευλογημένα. Καλώς θα μου και σ' άρχισαν. Δεν σας κρατάει το σπίτι, ε? Πού γυρνάτε όλη μέρα? Διάβασμα δεν έχετε? Έλα καλέ μαμά, Παρασκευή είναι σήμερα. Άσε μας να παίξουμε λιγάκι. Ε, όχι και λιγάκι. Φορτάσαμε το χαλί σήμερα. Άλλο που αρπάμε το χαλί. Τσακώθηκες με το χαλί, γιατί? Βέβαια, σε ενοχλούσε που παίζαμε σιχα και ωραία. Έπρεπε να μας χαλάσει το παιχνίδι με το εθνικό σου στο περαμέντο. Εσύ καμία να κατέβεις ακούς. Εσύ καμία να κατέβεις ακούς. Μπάμπρε στα σέρια, με κόψατε το αίμα. Πλάτων, Αλεξάνδρα, ησυχάστε πια. Θα πάτε κακό έτσι που τρέχετε. Αχ, τι άτακτα παιδιά που έχω. Με κοροϊδεύει, λες, με κοροϊδεύει. Δεν βλέπεις ότι με κοροϊδεύει? Σταματήστε επιτέλους, Πλάτων. Τι συμπεριφορά είναι αυτή σήμερα? Τι σου συμβαίνει? Και εσύ, Αλεξάνδρα, γιατί να κλείσει τον αδερφό σου? Μα δεν υποφέρεται άλλο πια. Έχει τα νεύρα του ο κύριος. Επειδή τσακώθηκε με τον χαλί και του φταίει άλλη. Μα τι σημαίνει επιτέλους με το χαλί? Γιατί τσακώθηκες μαζί του? Γιατί λέει πως μείνει και ο πόντος μας. Ήταν ο πάντα του τη γη. Αχ, καημένε μου κι εσύ. Πες του κι εσύ πως ήταν ελληνική. Πρέπει να τσακωθείτε. Του το είπα. Αλλά εκείνος γέλασε δυνατά δείχνοντάς με και έφυγε τρέχοντας. Μα κι εγώ κοίμωσα πολύ, έβαλα τα κλάματα και πέραζα και το παιχνίδι στη μέση για χάρτη. Έλαβε, Πλάτωνα. Ελληνική ήταν η Σμύρνη και ο Πόντος όλος. Μα σήμερα ανοίξει το δυτικό κράτος, τη κυβερνάει η Τουρκιά. Τι να κάνουμε, έτσι θα θέλει ο Θεός. Για έλατε εδώ, κεριδόνια μου, για κοπιάστε. Γιατί, Πλάτων, για βρήμη δεν απάντησε στο χαλί αυτά που σε έχω μάθει? Τα ξέχασε κιόλα. Πόσες φορές θα πρέπει να σας τα πω για να τα θυμόσαστε? Η γιαγιά θα μας πει πάλι την ιστορία. Τελειάζει το. Ρε παιδιά, ηρεμήστε. Αφήστε την ήσυχη γιαγιά σας. Μην τη ζαλίζετε άλλο. Άφησε τα κόρη μου. Χαρά μου είναι. Ελάτε εδώ, τσιέρια μου, ελάτε εδώ. Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώστε σκλώτσο να γυρίσει. Παραμύθι να αρχινήσει. Μάμπρε, σε σέρια, ησυχάστε. Τι παραμύθι να αρχινήσει, με λέτε? Αχ, μακάρι να ήταν παραμύθι. Αχ, έλα γιαγιάκα, δεν μας πάρει για τη σημεία και το έβαλε και με νέα μερικά από κλουτζά. Πλάτωνα, μη ζήσετε την γιαγιά. Ελάτε, ελάτε, καθίστε κοντά μου. Τι γιαγιά, θα μας πει ιστορίες. Ναι, ναι, γεια σου. Αχ, μακάρι, αχ, γευρή μου. Μακάρι να ήταν παραμύθι. Η ιστορία Ελλήνων ήταν και γράφτηκε με αδικοχημένο αίμα χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Εκατοντάδες ψυχές χάθηκαν βάναυσα και άδικα. Έλα βρε γιαγιάκα μου, μη κλαις. Κάθε φορά που είμαστε αφηγείς, σε κλαις. Ουφ, γυναίκες, μεγάλες και μικρές. Εδώ το έχετε το κλάμα. Όχι, σαν και εσάς τους άντρες, που δεν έχετε ίχνος ευαισθησίας μέσα σας. Αν είδα να τσακώνεστε, καλύτερα να πω στον οντά μου. Όχι, συγγνώμη, για πες μας, θα ψημίσω. Εντάξει, εντάξει. Άλλωστε πρέπει να τα μελετάμε συνεχώς, γιατί το να τα θυμόμαστε είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Για εσάς και για τις επόμενες γενιές. Για τον ιστορικό ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές του αιστείες. Και εγώ, πόσο θα ζήσω ακόμη για να τα φυγούμε? Απ' του πεθαμένου το μάτι μην περιμένεις δάκρυ, λέει με μια μικρή σοβική παροιμία. Ακούστε, παιδιά, με αυτά που έχω να σας πω. Σκύψτε και αφουγκρωθείτε τις μνήμες μου. Ακουμπήστε με αγάπη και πόνο τα αυτιά σας πάνω στη ματωμένη μου καρδιά. Εκεί, εκεί που κρατώ τις τιμές σας, όπως το Κονοστάσι, τα Βάγια και τα Στέφανα. Είναι ιερό χρέος μου να σας τα φοιτηθώ ξανά και ξανά για να τα μεταδώσετε κι εσείς με τη δική σας σειρά στα δικά σας παιδιά. Για να βοηθήσετε στο ξαναζωντάνεμα ενός κόσμου που δεν θέλω να πιστέψω ότι χάθηκε για πάντα. Για να μην ξεχνούν οι παλιοί και να βγάλουν σωστή κρίση οι νέοι.
ξεκίνησε πολύ πριν από την καταστροφή και τη γενοκτονία. Ήταν κοντά στο Νοέμβριο του 1914. Η καμπάνα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο χωριό μου, τον Κουκλούτζα, χτυπούσε όπως κάθε Κυριακή. Σαν γυρίσαμε από τη Θεία Λειτουργία, άρχισα να κάνω παστρικά, όπως πάντα, τις δουλειές μου στον οικοκυρεμένο σπιτικό μου. Χαίρονταν η καρδιά μου να καμαρώνω τον άντρα και τα τρία παιδιά μου που μου χάρισε ο καλός Θεός. Τον Χαράλαμπο, τον μεγαλύτερο, καλό και σεβαστικό παλικάρι, δουλευτιάρικο. Τώρα είναι στην αγκαλιά του Χριστού μας. Έτσι θέλει ο Κύριος, να τον πάρει κοντά του. Η Τουρκιά δεν χαρίστηκε σε κανέναν μας. Τα μάτια μου στεγνώσουν από τον καημό του. Ο δεύτερος γιώκας μου είναι πατέρας σας, ο Κωνσταντής μου. Ο Κύριος με λυπήθηκε και τον γλίτωσε από τα καταραμένα τάγματα εργασίας. Αμελέτα μπουρού, όπως τα έλεγαν οι Τουρκαλάδες. Και η Μυρτών. Αχ, η Αυρού, η ομορφιά της. Μοσκομύριζε σαν λεμοναθό στο τζιέρι μου. Όλοι είχαν να κάνουν με τη γλύκα και την οικοκυροσύνη της. Για να τη γλιτώσω από τις ακόλαστες ωρέξεις των απίστων, την έντυνα αγόρι όσο ήταν μικρούλα, μα σαν μεγάλωσε λιγάκι, όλο την έκρυβα. Στο σπίτι μέσα μεγαλούσε η Μυρτό μου. Ήλιος δεν την έβλεπε. Σαν ήρθαμε στη μητέρα Ελλάδα, την παντρέψαμε με τον Σάββα Πολυχρονίδη, καλό παιδί, από τη Συνόπη του Πόντου. Να έχει την ευχή μου εκεί στη Σαλονίκη που είναι με την οικογένειά της στο Γευρί. Όμως η ζωή μου έδωσε κι άλλο βαρύ χτύπημα. Το θάνατο του αντρός μου, του Ιορδάνη. Άντρας σοβαρός, ηθικός και νοικοκύρης. Ο κόσμος τον σέβονταν γιατί κρατούσε λόγο. Ήταν τίμιος στο Λυσβερίσι, φιλόξενος και προκομμένος. Τίποτε δεν μας έλειπε. Ούλα τα είχαμε στο σπιτικό μας. Τα ζωντανά μας, τα καπνά και τα μπέλια μας. Αχ, Κουκλούτσα, τα σπαρτά μας. Χαλή να τα πατήσει ο Θεός, έφορη γης. Για να βρεις πέτρα να πετάξεις, έπρεπε να περπατήσεις δύο χωράφια. Είχε ο κάθε κυμπάρης νοικοκύρης στο δίπατο σπίτι του, τον εξοχικό του κουλά με τα μποστάνια, καρυδιές, μυγδαλιές, αχλαδιές και κερασιές. Τα λιόδετρα που έσκυβαν από το βάρος και ψιθύριζαν λόγια ευγνωμοσύνη στη γη. Τα καπνά, παστρικά και νοικοκυρεμένα. Στα μπέλια για την κουρατή σταφίδα μας, ερχόταν ο έμπορος από τη Σμύρνη να την πάρει. Έπιανε ίσα με 120 τουρκικές λίρες και ετοίμαζε τις προμήθειες του χειμώνα, μη και μας λείψει τίποτης. Ο χαμός του Ιορδάνη μου μ' άφησε μισή και του γιού μου μετέλεψε. Οι μικρασιάτες ήμασταν άνθρωποι χαρούμενοι, προκομμένοι και ευτυχισμένοι. Μας αρκούσαν όσα είχαμε και δεν ζητούσαμε το παραπάνω. Κάποιοι είχαν τον τρόπο τους και ζούσαν πλουσιοπάροχα με τα μεγάλα σπίτια τους. Βολτάριζαν στο λιμάνι και στις πλατείες με τα μακριά βενετσιάνικα φορέματά τους. Όλες οι αρχόντισες εισμυρινιές δεν το καταχρειάζονταν να δουλέψουν. Φαγιά μονάχα θέλανε και στολίδια και χορούς. Και από διασκεδάσεις. Οχου! Σαν φιγουρίνια χόρευαν σε δεξιώσεις τις μεγάλες επάβλες των αριστοκρατικών συνοικιών. Και οι χοροί τους, βάλς. Και εμείς, ανατολικά της Μύρνης, κοντά στα 5 χιλιόμετρα στο αγαπημένο μας χωριό τον Κουκλούτζα, με θέα τον κόλπο της Μύρνης, το Κορδελιό και την Αγία Τριάδα, χωρική αλλά νοικοκυρέη, φτωχή αλλά παστρική, αγράμματοι αλλά χαρούμενοι, δίχως βενετσιάνικα πλουμίδια αλλά εργατικοί, μα πάνω απ' όλα γλεντζέδες. Αχ, να ήμουν μια και να γυρνούσε ο χρόνος πίσω. Να είχα την ευλογημένη φαμελιά μου μαζεμένη γύρω από το τραπέζι μας, να γιάνει η καρδούλα μου που τόσο είναι πονεμένη. Πάτερ ημών, ο έτης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέα τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως είναι ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού. Αμήν. Βρε, καλό στο Μεχμέτ. Έλα, κόπιασε, πέρασε μέσα.
Καλό στο Μεχμέτ. Έλα, σ' αγαπάει το θεράσο και μα πέτυχε στο φαΐ. Έλα, κάθισε μαζί μα. Χαϊ, χαϊ, αφέντη. Μηνύμανε, βαράει εμένα. Καημένα, Μεχμέτ. Έλα, έλα για λίγο, να τσιμπήσει έστω κάτι. Έλα, Μεχμέτ. Έχουμε σου πιέσει με άνοιχτο και τα βουρβά. Ό,τι θε, διαλέγει και τρώ. Χαϊ, χαϊ, άμα να αργήσω. Γιατί θα με ξελοφορτώσει. Αμά, μη σου πιέσει τα βαριέ. Το καβουμά, θα με κρυάξει. Χαϊ, χαϊ, δεν κάθομαι. Εγώ τώρα γύρισα τα κτήματα, Φέντι. Δημητρούλα, φέρει μια καρέκλα στο Μεχμέτ και βάλε του να φάει. Θα είναι κουρασμένο και νηστικό. Έλα, Μεχμέτ, έχουμε και σλί. Χαϊ, χαϊ. Ήθελα να σε πω, Φέντι. Να, αύριο θα κατέβω στο Ισμήρ και θέλω δε σε μένα κανένα μεταλλίκι, κανένα μετζίτι. Από τα δουλεμένα μου δηλαδή, για να πάρω τα απαραίτητα για το σπίτι και παντούφλες, τερλίκια για την ΕΙΣΕ μου, τα ΕΣΔΕ που πέρσι. Και ξέρεις, αφέντη μου, τι σκέφτηκα, θα τα πάρω ελαφριά, να μην πουνάει το χαφά μου όταν με δέρνει. Μα και βέβαια, Μεχμέτ, χιμπάρικα πράγματα θα κάνουμε. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Μα για όνομα που το βρει, Μεχμέτ, κάθισε να πας μαζί μας. Χαΐρ, χαΐρ, άμα να αργήσω, ούτε ο Θεός σας, αλλά ούτε Αλλάχ με σώζει την ΕΙΣΕ. Σόκτε σε κιούρε, δεν ήμανε. Έλα, Μεχμέτ, πάρε τα μεροκάματά σου και κάτι παραπάνω. Να ψωνίσεις από τα τώρα για το χειμώνα, τώρα που είναι φτηνά. Να γιομίσεις τα μπάρι σου και εμείς τα βρίσκουμε μεταξύ μας αργότερα. Μπρε, τι είσαστε σιζήρωμοι. Πώς το κάνει έτσι έξυπνο το μυαλό σας, ο δικός σας ο Αλλάχ. Τσόκτα σε κύριε Τζερίμα Φέντι, την ευχή με σκεπτάει εγώ στα νύχια μου. Έλα, έλα, νησάφι ευχές σου, στο καλό, στο καλό. Είναι καλό αυτό. Όσο βλέπετε μόλις τα χτήματα, βλέπεις, δεν φοβάται τη δουλειά. Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Όλοι οι Τούρκια τα γύρω χωριά. Το Κορδελιό, την Αγία Τριάδα, το Μεσσινλί. Ακόμα και οι έμποροι στη Σμύρνη μας τιμούν και μας θαυμάζουν εμάς τους Έλληνες. Κόβει, λένε το μυαλό μας. Και είμαστε εργατικοί. Αλλά είναι αλήθεια πως και εμείς δεν τους έχουμε δώσει ποτέ αφορμή για να αλλάξουν γνώμη. Και σαν κατέβουν στην αγορά μας, πουλούν τα προϊόντα τους και αγοράζουν από τα μαγαζιά μας ό,τι έχουν ανάγκη. Και αν κάποιοι από αυτούς δεν προλαβαίνουν να γυρίσουν σπίτια τους, τρώνε ψωμί μαζί μας και κοιμούνται στα στρώματά μας. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Τι κι αν πιστεύουμε σε άλλο Θεό, τι κι αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Πατέρα, να σας ψήσω καφεδάκι. Για εμάς όχι, πρέπει να φύγουμε. Ναι, πρέπει να φύγουμε. Κωνσταντίνη, μείνε λίγο που θέλω να σου πω κάτι. Ναι, όχι, κόρη μου, το πιω στο καφενέ. Άκουγε μου. Βλέπουμε χαρά πως κατέχεις τα γράμματα και μπορείς να στρώσεις λόγο στο χαρτί. Να, σκέφτομαι τους τις μέρες να σε πάρω μαζί μου στη Σμύρνη. Να μάθεις το εμπόριο, να κερδίσεις το καζάντι σου με το μυαλό σου, να την πεγεντήσεις τη δουλειά. Μη σε νομίζουν για μπουνταλά και σε κοροϊδεύουν στο παζάρι με εμπόρι. Ναι, πατέρα, όπως ορίζεις, μεγάλη χαρά μου δίτης. Και ο Χαράλαμπος έχει άλλα χαρίσματα. Ξέρει να κουμαντάρει την γη καλύτερα και από μένα. Το βλέπω και το καμαρώνω. Έχει γίνει της παντριάς πλέον. Είναι αλήθεια πως λυκοκοιτάζει τη Μαρούλα του Γαβρίλη τη γατέρα. Ποιος τα λέει αυτά. Ποιος τα λέει. Μάτια έχω και βλέπω και τα καμώματα τα δικά σου. Καλά κόρησε και τα δυο τους. Άντε να νοικοκυρεύεστε σιγά σιγά. Να δούμε και κανένα εγγονάκι. Καλά τώρα πατέρα. Γι' αυτό με κράτησε τα κοντά. Για να με πειράξει. Σιγά με περάσει και βεργέτη. Οι μέρες κυλούσαν ήρεμα και γλυκά στο ζεστό σπιτικό στο Κουκλίτζα. Οι άντρες μας έκαναν τις αγροτικές δουλειές στα κτήματα και οι γυναίκες ακούραστες, δυναμικές παρουσίες στολίζαμε με τη χάρη μας κάθε νοικοκυριό. Μα την όμορφη ζωή μας πολύ σύντομα θα την επισκίαζαν σύννεφα που προμήνιαν μαύρες ημέρες. Καλώς τους, καλώς τους, περάστε. Η Ορδάνη, κοίτα ποιοι μας καλώς ήρθανε. Βρε καλώς τους, φίλοι και χωριανοί μας, εσύ κάνουμε καιρό να βρεθούμε. Περάστε, καθίστε. Μα τι χαρά που μας δίνετε όποτε σας βλέπουμε. Και εμείς, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω αν αυτή τη φορά τα χαμπέρια μας θα σας δώσουν όντως χαρά. Μα τι λόγια είναι αυτά, βρε Σοφίτσα μου.
Σαν αλλιώτικη να είσαι σήμερα. Ρε Μανώλη, τι συμβαίνει. Στο σπίτι, τα γονικά σας, όλα καλά. Για όνομα του Θεού, ρε Μανώλη, μίλα. Ένα βρε Ιορδάνη, μην νομίζεις. Δεν είναι και σίγουρο αυτό που ακούσαμε. Α, εδώ κάτι συμβαίνει στα αλήθεια. Σοφία, κόνος Μακ, μίλα. Να. Όλο και κάτι συμβαίνει. Μπορεί και αίμα. Ξέρετε κάτι. Απόψε το αρχοντικό του Οσμάν Μπεϊ μαζεύτηκαν τα μεγάλα κεφάλια του τόπου και κουβεντιάζουν μεγάλα πράγματα. Η Ελλάδα, όσο φαίνεται, σήκωσε κεφάλι. Μεταπήρε τα άρματα, ξαναπερπατάει ελευθερία. Και όσο ξαναπερπατάει ελευθερία στην μητέρα Ελλάδα, εσείς εδώ θα μπαγλαρώνετε. Ακόμα δεν τελείωσε ο Βαλκανικός πόλεμος και άνεψαν τα δαίματα των Τούρκων για νέο τώρα. Πόντος και η Μικρά Ασία είναι καζάνι που βράζει. Εφέδες, δερβίστες, μαζί με ματζίδες έρχεσαν διωγμένοι από την Ελλάδα και βασίλουν μαζί με τουρκουνούς για να φανατίσουν τον αγαθό λαό και να το στρέψουν ενάντια μας, ενάντια των Ρωμιών. Ανάγκαθε κύριε, λυπήσου μας. Σώπα κύριε Μανώλη, και μη χαρέσαι έτσι. Ίσαμε σήμερα, δεν έχει ακούσει να γίνει κάποιο φωνικό στην τόπο μας, παρεκτός που μόνο μία φορά δύο παλικάρια μονομάησαν ίσα και παστρικά μπροστά σε μάρτυρες με την καρδιά για σε μορφούλες γυρδιάς. Εκεί τον όσο εσείς, σε μορφούλες. Ας τον κύριε Μανώλη να αποσώσει την κουβέντα. Εδώ συμβαίνουν σοβαρά πράγματα και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι τίποτε. Για καθίστε βρε παιδιά. Μήπως αυτά είναι λόγια του κόσμου. Μήπως είναι για παρεξήγηση. Μήπως είναι κουτσομπολιά. Άννα, για κουτσομπολιά δεν λέγαμε. Τι το ήθελες, Βιορδάνη μου, και το έλεγες. Κουτσομπολιά, τι κουτσομπολιά, τι, ποιος, πού. Τι έγινε, Τζάνου, και δεν το ξέρω εγώ. Καλώς την κύριε Μέγη. Καλό να έχετε. Βλέπω και τα καλόπαιδα εδώ, τον κύριο Μανώλη και την κύρα Σοφίτσα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς και από εδώ, οι γονείς σας καλά. Οι δουλειές, κύριε Μανώλη, πώς πάνε. Νομίζω ότι θα φτάσουν λίρα, Αχ, καλή μόνο από τη δυσμηρή την αφεντιά μου. Κακοτυχία θα με πεζεντεί σε μένα, ναι. Οφκελιντή. Και του λόγου σου, κυρία Σοφίτσα μου. Έμαθα μαθές που σου ανιψιώσουν, Νικολής. Έχει για βουκλούντε, αγαπητικιά. Εκείνη την Πυρμπύλο, την Κατερίνα του Γιακουμί, βρε. Α, καλό κορίτσι. Μπορεί να μην έχει δεύτερο βρακί στο γιούκο της, αλλά γιουζέλ κορίτσι. Ωραία κοπέλα. Από νοικοκυροσύνη, μέχρι να σηκώσει το ένα το πόδι το άλλο της το τρώει ο λύκος. Αλλά όμορφη! Έλα, κύρα Βάγια μου, και μας σε πιάσει το λακυρντή σου, δεν το έχεις να σταματήσεις. Μητώ, φέρε κάτι να δουλέψει με την κύρα Βάγια μας που είναι κομμάτι αποκαμωμένη από τον κεβεζιλίκι. Όχι, δεν είμαι κουρασμένη. Πρόκαμε και ξεπόστα σε λιγουλάκι. Πρώτη τώρα στις βαγγελιές του Φούρναρη και λίγο στις κρυστάλλους του Γανοματή. Μα πέρασα λιγάκι, μα θες και από τη χρυσό του Γαλατέ και τα είπαμε λιγουλάκι. Και βεζού, πα-πα-πα! Άμως κατάλαβα, κύρα Βάλια μου, έκανες υπηρορίες σήμερις. Ορίστε, κύρα Βάλια μου, να σε κρατάρουμε το κατητής μας. Έλα, κόπιος εδώ. Έχουμε τελειώσει με σοβαρή συζήτηση, άντρες. Εάν είναι έτσι. Έλα, Μανώλη, απόσταση την κουβέντα σου. Τι άλλο θα μας πεις. Άσε, βρε Ιορδάνη, θα σου πω μετά στον καφενέ. Αλλά στόμα είχε και μιλιά δεν είχε. Όλοι μερί στις μαχαλάδες. Είδα και από είδαν οι άντρες και πήγαν στον καθενέ να αποσώσουν την κουβέντα τους. Ο Μανώλης είχε πράγματι πολύ σοβαρά μαντάτα να τους πει. Αλλά τέτοια πράγματα δεν λέγονται μπροστά στην κυραβάγια. Γιατί την τρίχα θα την κάνει τριχιά. Και ποιος μας σώζει ύστερης. Στον καθενέ πάλι κάτι καλό γίνεται. Μουσικές ακούω. Θα μερακλώθηκαν πάλι οι κουκλουτσιώτες. Για να δούμε κι εμείς.
λες, Ιορδάνη μου, έτσι χειρότερα έχουν τα πράγματα τελικά. Τελικά, βεβαίωσες κάτι. Μας περιμένουν φουρτούνες. Να, δει την εφημερίδα. Χαράλαβε, παιδί μου, πες μας, τι λέει η φυλάδα, μας έφαγε αγωνία. Αν πεινούμε και υποφέρουμε εμείς οι Τούρκοι, αιτία είναι οι γιαούρτες που στα χέρια τους κρατούνε το πλούτο μας και το εμπόριό μας. Γιαούρτες εμείς. Αυτή είναι άπιστη. Όχι εμείς. Κύριε Λέησου, Θεέ μου συγχώραμε. Ω, καλώς το πάτε Νικηφόρο. Την ευχή σου, πάτε. Κυρίου, παιδί μου. Εμάς, πάτερ μου, δεν μας κόφτησε τι θεοπιστεύουν. Αυτοί το έχουν το πρόβλημα. Πάντα η χριστιανοσύνη τα αναγκάζει προς το μάτι τους. Η χριστιανοσύνη, κυρομοιοσύνη. Ως πότε όμως θα ανεχόμαστε την εκμετάλλευση και τις προκλήσεις τους. Μποϊκοτάρετε τα προϊόντα τους. Σταματήστε κάθε δοσολοψία μαζί τους. Τι τη θέλετε τη φιλία μαζί τους. Ποιος το όφελος να συναδελφώνεστε και να τους προσφέρετε με τόση ειλικρίνεια και αγάπη τον πλούτο μας. Ένας Θεός ξέρει τι θα γίνει. Ξέρετε, Χωριανή μου, ποιος κυκλοφόρησε αυτή την άτιμη φυλάδα σε ολόκληρη την Ανατολή. Η νεότροπη, ποιος άλλος. Λάθος ψευδή, παιδί μου, θα σας πω εγώ. Η Deutsche Palestine Bank, η γερμανική τράπεζα της Παλαιστίνης, το κυκλοφόρησε. Καταλάβετε τώρα, μην είστε κοντόφιλοι, Χωριανή. Μα ναι, τώρα σε δουν όλα μεταξύ τους. Ο Τζιμίλ με το χασάπικο αρνήθηκε να μου πουλήσει, λέγοντας πως δεν έχει σφαχτά καθόλου. Ενώ κατηφορίζοντας νωρίτερα για το σχολείο, ξεφόρτωνε από τον έμπορα. Μα τώρα που το λέτε, τέκνα μου, και σε μένα συνέβη το ίδιο. Όταν πήγα στο καφενέ, στο Τουρχάν, στο Τουρκομαχαλά, και σαν παρέγγειλα καφέ, αρνήθηκε να μου το σερβίρει, λέγοντας πως μόλις τελείωσε. Απόρρισα βέβαια, αλλά δεν έδωσα και σημασία. Κύριε των δυνάμεων, κάτι δεν πάει καλά στα σίδερα. Μα είναι αδιανόητο. Υπήρξαμε αδελφοί. Μα τι να μας υπούν οι Τούρκοι αγαπητοί, τι γνώσκουν ούτοι από το ελληνικό μεγαλείο το οποίο εθάβωσε τον κόσμο όλων. Η Έφεσος, το Βυζάντιο, η παρουσία του Κυρίου και των Αποστόλων σε αυτή την αγιωτογωγή. Ο αρχαίος μας πολιτισμός, ο ιερός ναός του Ιωάννου Τιθολόγου, το σπήλο στο οποίο κατέφυγαν σήμερα για να σωθώ εκ της καταιγίδας στον περίπατό μου στην Έφεσο. Μα και είτε το σπήλο των 7 κοιμωμένων παιδων. Μα και στη Σμύρνη μας ο ελληνισμός λάμπει για τις παρουσίες του παντού. Για να ζήσει κανείς στη Σμύρνη, θα πρέπει να έχει γνώση και την ελληνική. Αυτή είναι η επίσημος γλώσσα. Απόδειξης ότι όλα οι περιγραφές των καταστημάτων είναι στην ελληνική γραμμένες. Ω αγαπητοί, φεύγει το πλήρωμα του χρόνου και ο μαρμαρωμένος βαθυλεύ θα αναστηθεί. Βάει, βάει. Το δώσω σε εσέμις, μήτε ρωμαϊκά, μήτε τούρκικα, καλή αφέντη μου. Ρωμαϊκά είναι, Μεχμέτ, ρωμαϊκά. Αλλά μορφωμένος άνθρωπος είναι, βάζει και λίγη καθαρέγουσα. Μενή, αλλά μη γύρω, δεν καταλαβαίνει. Καλέ μου, Μεχμέτ, ο Τούρ. Ο Θεός θα με βγάλει ψεύτη, να πολύ φοβούμε ότι μας περιμένει δύσκολες ημέρες. Οι Τούρκοι ανταμώνουν και φάνουν φανερά. Όλο και κάτι τέτοι πάλι. Το διόντις, το βλέπεις το βλέμμα τους. Δεν είναι πια τέτοια που ξέραμε. Αγαπητέ Κωνσταντή, η ανθρωπότης ολόκληρος αναγνωρίζει και σέβεται τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Τα ιωνικά παράλια που κι εμείς διαμένουμε είναι ελληνικά μία χιλιετία πρώτης γεννήσεως του Χριστού. Εδώ ανεφανίστηκαν οι πρώτοι φιλόσοφοι. Εδώ συνέγραψε τα έπι του ο Θείος Σόμηρος. Στα θέατρα της ευρύτερης περιοχής όπου τυχούσαν τραγωδίε των μεγάλων Εσχύλου και Σοφοκλέους. Από εδώ διέβη ο Μέγας Αλέξανδρος. Εδώ έλαμψε ο Βυζαντινός πολιτισμός. Κατοικόμεν εκεί όπου έζησαν και μεγαλούνισαν αναρρύθμιτοι άγιοι του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Παρότι καθήμενος, ορθώς μου μιλήσει κύριε δάσκαλε. Βάει, βάει, ξέρει και Μανώλη Αφέντη να μιλάει τη γλώσσα τόσο σέμι το δάσκαλο Αφέντη. Βέρτα τι γίνεται εδώ, όλα εντάξει. Καλά μου κάθεστε στον καφενέ και πίνετε τον καφέ σας με τα ραλίκη σας. Η Τουρκία μοιάζεται για όλους σας. Ωραία, να τους τα αποδώσετε κι εσείς. Τι εννοείς, Πολύς Μπενούμ? Αυτό είναι για σένα. Εσύ δεν είσαι ο Ιορδάνης Ευαζίδης? Ναι, εγώ είμαι. Και ο Μανώλης Παπαδόπουλος? Ναι, εγώ εδώ είμαι. Πάρε και εσύ το δικό σου. Αλέξανδρος Παυλίδης? Παρόν. Χαράλαβος ο Κωνσταντίνος? Ναι, εδώ. Και εγώ εδώ. Μπεν και δι την κέρκα φενέ, 19. Μας επιστρατεύει η Τουρκία για τα τάγματα εργασία στα μελέτα Μπουρού. Σε 7 μέρες φεύγουν. Το κακό άρχισε, αλλά κανείς τους δεν μπορούσε να το πιστέψει. Κανείς δεν υποψιαζόταν
ότι τα τάγματα εργασίας, μόνο τάγματα εργασίας δεν θα ήταν για αυτούς. Η Τουρκία προχώρησε σε επιστράτευση όλων των Οθωμανών υπηκόων. Όσοι άντρες ήταν πάνω από 45 ετών δεν στρατεύονταν, αλλά σχημάτιζαν τα τάγματα εργασίας. Ενώ οι άνδρες 20 έως 45 ετών επιστρατεύτηκαν με το πρόσχημα της συμμετοχής τους σε πιθανό ελληνοτουρκικό πόλεμο. Κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε φυσικά, αλλά επάνδρωσαν και αυτοί με τη σειρά τους τα τάγματα εργασίας. Τη διάνοιξη δρόμων, σειραγκών, το χτίσιμο γεφυριών, εργασίες σε ελαττωμεία και ορυχεία. Μακάρι να ήταν έτσι. Θα υπήρχε ελπίδα επιβίωσης και επιστροφής στα σπίτια τους. Αλλά το μακάβριο σχέδιο των νεότουρκων δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί. Σε καλό σου, ένα μεμονωμένο περιστατικό θα είναι. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Φώτη του Ανέστη. Κουράγιο, παιδί μου, κουράγιο. Κλίμα τον πάτερ μου, μα δεν είναι όπως το νομίζαμε. Αυτή η θάνατη είναι η επαρχή, η κορυφή του παγόβουνου. Πρέπει, καθοδήποτε τρόπον, να αρματωθούμε και να αντισωθούμε για τη ζωή και την περιουσία μας. Όλα αυτά τριγύρω, ίσαν είναι και θα παραμείνουν ελληνικά. Αφυπνιστεί τα αδελφή, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Για στάσου λίγο, κύριε δάσκαλε, για περιμένει λιγάκι. Δηλαδή εσύ. Να οργανωθούμε, να αρματωθούμε και να αντισταθούμε. Αντάρτικο! Υπερβολές! Υπερβολές και επικίνδυνες υποπολαιότητες. Για το όνομα του τουρκικού θεού μας, μην προβαίνουμε στους ακρότες. Πρέπει να ηρεμήσουμε τα πνεύματα. Όχι να τα οξύνουμε. Να είναι ευλογημένο, πάτερ μου. Πατρόν! Τι είναι, βρε Μεχμέτ? Δεν. Κούμνος Μακ, μίλα! Ναι, αφέντη μου, άκουσα κι άλλα να λένε στην πάνω με χαλά. Οι Τούρκοι στο Ισμύρια βάλα φωτιά, ατά στο αρμένικο μαχαλά και το έκαψαν. Γιατί περιμένεις όνε Μεχμέτ για να μας το πεις τόση ώρα? Να, Ιδού, σας τα έλεγα, αδελφοί μου, δεν με ακούσατε. Άρχισε, σας λέω το κακό, αλλά ελάτε σας παρακαλώ, αφήσω το Μεχμέτ να συνεχίσω. Οι Γιουνάν, Έλληνες, φοβήθηκαν. Είναι η σειρά τους, λένε. Όσοι μένουν κοντά στο Ιταλικό συνοικία, βγάζουν ιταλικές σημαίες στα χαγιάτια τους, για να μην τους σκοτώσουν κι αυτούς. Ιστά όπλα, αδελφοί, τι περιμένετε για να πιστείτε, να μας πυπολίσουν κι εμάς? Κύριε των δυνάμεων, σώσε τον λαό σου. Για το σεβασμό της Σμύρνης, άκουσες κάτι? Μα, δεν μπορεί. Ο δεσποτάς μας δεν θα έμενε άπραξ μπροστά σε κάτι τέτοιο. Ο Χρυσόστομος είναι μεγάλος αγωνιστής. Πρέπει να μάθω. Την ευλογία του Κυρίου να έχετε, παιδιά μου. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος στάθηκε πυλώνα στο μακεδονικό αγώνα. Οι Βούλγαροι ακούγαν το όνομά του και καταβρέχαν τα σελβάρια στο πτωφόβο. Και θα μείνει άπραξ μπροστά σε κάτι τέτοιο? Αποκλείεται! Και ήρθαν οι μέρες δύσκολες. Οι μέρες που κανείς σε Πόντο και Μικράσια θα πίστευαν ότι θα ζούσαν ούτε στον χειρότερο εφιάλτη τους. Η εξόντωση των επιστρατευμένων χριστιανών ήταν μεθοδικότατη. Επιτάξεις διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του μικρασιατικού πολέμου που ήταν στα σκαριά.
εμπόδια στην άσκηση εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων και Αρμενίων, μετατοπίσεις χριστιανικών χωριών προς την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας και δημιουργία των δίθεν ταγμάτων εργασίας, αποτέλεσαν τα κύρια μέτρα πίεσης των μειονοτήτων. Με αυτά τα μέτρα και τεχνάσματα που επινόησαν ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Τούρκοι, συνέχισαν και τώρα. Δοκιμασμένα τεχνάσματα. Αποτελεσματικά. Υποδείξεις των Γερμανών συμμάχων τους. Ξέρουν αυτοί από τέτοια. Σταδιακά άρχισαν να φτάνουν πληροφορίες στα χωριά για τα δεινά και τις κακουχίες των επιστρατευμένων. Τι επιστρατευμένων δηλαδή, εχμαλώτων θες να πεις. Διάνοιξη δρόμων, χτίσιμο γεφυριών, εργασίες, αλατομία, ορυχεία και όλα αυτά μέσα σε αφυδατώσεις λόγω έλλειψης πόσιμου νερού και ηλιπούς διατροφής. Η δυσεντερία και ο τύφος οδηγούσαν χιλιάδες άντρες στο θάνατο. Ο θάνατος χτύπησε και τη δική μου πόρτα. Σκότωσαν, λέει τον Ιορδάνη μου, γιατί τόλμησε να διαμαρτυρηθεί για τις απάνθρωπες συνθήκες τους. Αχ, βρε Ιορδάνη, ποια μοίρα σε περίμενε. Νοικοκύρης άνθρωπος, λεβέντης, ένας ήσυχος άνθρωπος του Θεού. Ποιος να το ξέρει, ποιος. Γλυκιά μου Παναγιά, βοήθα μας. Μάνα, μάνα, μητερίτσα μου. Την κόρη μου, τι είναι μάνα μου, τι σκέφτεσαι, πού τρέχει ο λογισμός σου. Πού θες να τρέχει, σαν τι να σκέφτομαι, το θάνατο του πατέρα σου ή την επιστράτευση των αδερφών σου στα τάγματα εργασίας. Σιγά μην άφηνε και τον Κωνσταντίν μου. Τον πήραν κι αυτόν, κι ας μην τον έπιανε ηλικία. Ο άδικος χαμός του πατερούλη μας άφησε στον πόνο και στην αγωνία. Μείναμε μόνες μας, δίχως έναν άντρα να μας προστατεύσει. Όπως το είπες, κόρη μου, απροστάτευτες μείναμε. Μόνο ο Κύριος και η μητέρα του κόσμου μας φιλάνε πια. Αυτό το κακό δεν το είχε φανταστεί ποτέ κανείς. Κανείς. Τι να πρωτοσκεφτώ και για ποιο να πρωτοκλάψω. Που χείρεψα ή που δεν ξέρω την τύχη των παιδιών μου. Ποιος δεν είναι μάνα. Κρύψου, κρύψου για το Θεό. Μη σε δει το μάτι του Τούρκου. Τρία κορίτσια άρπαξα στη γειτονιά και δεν χόρτασαν ακόμη οι σατανάδες. Κρύψου, μητό μου. Τι θέλετε. Εσύ δεν είσαι η Δημητρούλα, η γυναίκα του Ιορδάνη Βαζίδη. Ναι, Φέντη, εγώ είμαι αυτή. Έχεις δύο γιους, αν θα θυμάμαι καλά. Τον Κωνσταντή και τον Χαράλαμπο. Ναι, τι έπαθαν τα παιδιά μου. Για τον Κωνσταντή θέλουμε να μάθουμε. Λιποτάτης κτίσα από τον τουρκικό στρατό. Μάθαμε πως θέλει να το σκάσει για την Ελλάδα. Μήπως ξέρεις κάτι εσύ, μήπως έχει έρθει καθόλου σε επαφή μαζί σου. Όχι, όχι, Φέντη. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι φταίω εγώ. Τι θα μπορούσα να ξέρω. Δεν το ξέρω από όταν επιστρατεύτηκε. Να του πεις, εάν τον δεις, ότι αν δεν παρουσιαστεί σε 11 ημέρες θα χαρακτηριστεί λιποτάκτης. Και σαν το βρούμε θα δικαστεί. Εγώ, κυρία Δημητρούλα, δεν χαλάω κανέναν. Αλλά το ψέμα δεν το ανέχομαι. Κυρία Δημητρούλα, σε ξέρω από τόσο μικρό παιδάκι. Εδώ στα μαχαλά σας παίζαμε. Μας έβλεπες μέρα με την ημέρα να μεγαλώνουμε. Μας ετάζει σε κανένα σεκέρ παρέ, σε κανένα κουρκουμπίνι. Και αγάπης περίσσευε. Έλα όμως που κάνω κι εγώ μια δουλειά ανάθεμα τον πόλεμο. Κυρία Δημητρούλα, αν με ρωτήσεις, το μόνο που θέλω είναι να κρεμάσω τη στολή μου. Έχω κι εγώ παιδιά, ξέρεις. Αλλά να, όμως έτσι έχει η κατάσταση. Να, βλέπεις εκείνον εκεί έξω. Δεν είναι από εδώ, είναι από τα βάθη της Ανατολίας. Τον έφεραν να κάνει τις δρομοδουλειές τους. Αυτός δεν σε ξέρει από όταν ήταν μικρός και δεν έχει λόγο ούτε σένα, ούτε τον Κωνσταντή σου να λυπηθεί. Και είναι ικανός, σαν βρει τον Κωνσταντή σου, να σου το χαλάσει μπρος στα μάτια σου. Σταμάτα να χαρείς τα παιδάκια σου, αφέντη μου, και δεν αντέχω άλλο. Σου τορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Δεν τότε το παιδί μου, δεν ξέρω που βρίσκεται. Σχώρα με θεία Δημητρούλα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Να, πάρε αυτό, να τον διαβάσεις αν θα φύγουμε. Να δεις και μόνη σου τι σας περιμένει. Μυρτώ, Μυρτώ, εντάξει, βγες. Τι σου έδωσα στην όμως, μάνα. Από εκεί κάτω δεν μπορούσα να δω. Διάβασε το εσύ, παιδάκι μου. Εγώ δεν μπορώ, τρεμολάκι. Διαταγή του αρχηγού χωροφυλακής Μεχμέτ Χρυφ προς το σταθμό χωροφυλακής Κουκλουτζά. Ως προκύπτει εκγραπτής διαταγής, την οποία έλαβαν παρά της διοικήσεως λόγω χωροφυλακής, λόγω της παρούσης καταστάσεως, είναι ενδεχόμενον των ελληνικών στοιχείων να προέλθει εις υπερβολική έξευση. Για τούτου, η πατρίς επιβάλλει την υποχρέωση όπως ενώπιον του ελαχίστου τιού του κινήματος, έκαστος ο πλήτης, αμέσως εκπληρώσει το καθήκον του της γενικής σφαγής όπερ του έχει ανατεθεί. Έκαστος υποχρεούνται να φωνεύσει 4 με 5 Έλληνες.
Εν εντάλλη διαγραπτή διαταγή τη διοικήσεω. Θεέ μου, πάμε χαμένοι. Δεν μα σώζει τίποτα. Κρύψου. Κρύψου, μην είναι παλιτούρκοι. Καλή σου μέρα, φιλενάδα μου. Πώς είσαι? Εδώ το μούσαμε στο κατόρθωμα την κυραβάγια. Και οι δυο σου την έγνοια σου είχαμε και να είμαστε. Καλώς τες, καλώς τες. Καλό να έχεις, Δημήτρουλα μου, μα στάσω να καταφέρω να φτάσω στην καρέκλα, γιατί δεν με καλοβαστούν τα πόδια μου. Πρε, από πού μας κρυφτείτες, ρε εσύ? Γκούζου, εσύ μεγάλωσες. Ακόμα κρυφτό παίζεις. Με κρυφτόλογας, κυραβάγια μου. Ξέρεις ότι 2 λεπτά πριν έρθετε εσείς, ήταν εδώ μέσα Τούρκοι στρατιώτες. Για παιχνίδια είμαστε. Η ψυχή μας ξέρει πόσο φοβόμαστε. Όλη μέρα εδώ μέσα την έχω κλεισμένη, μη και μου την αρπάξουν. Αχ, Δημητρούλα μου, κυμπάρισα είσαι ακόμα και στα βάσανά σου. Το στεφάνι σου το σκοτώσανε και τους γιους σου. Ποιος ξέρει τι βαριά μοίρα τους περιμένει. Εκεί που βρίσκονται πεινασμένοι, διψασμένοι. Μέσα στις ακαταρσίες και μου τε λένε εκεί στα μελέτα μπουρού. Έιβα, έιβα. Μα τι λόγια είναι αυτά που λες την πονεμένη γυναίκα. Λογάς καθόλου ξεκούτσιανες πια. Ε, μα τι να σε πω. Άμα δεν σε ήξερα από τόσο το παιδάκι, θα έλεγα να το κάνεις επίτηδες. Λυπήσου τη Δημήτρη και πρόσεχε τι λες. Αχ, Δημητρούλα μου, συγχώρεμαι. Δεν είμαι κι εγώ καλότυχη. Ήρθε κι αυτό το κακό και με αποτρέλανε. Συγχώρεμαι, κόρη μου. Μη δίνεις σημασία στα λόγια μιας τρελής γριάς. Συγχώρεμαι. Δώσ' μας την ευχή σου, κύριε Βάγια μου. Και βάλε τα παιδιά μου στην προσευχή σου. Μη ζητά συγχώρηση από μένα. Εγώ είμαι σαν κόρη σου και ό,τι και αν μου πεις το έχω άγιο. Την ευχή μου, κόρη μου. Όσο μυαλό με έχει απομείνει, δεν αξίζει ούτε ένα μεταλλίκι. Συγχώραμε τη Σερσέμα. Εσύ είσαι κυμπάρισα γυναίκα. Ξέρεις να σχορνάς. Κάμε κουράγιο και έχει ο Θεός για όλους. Ε, κουσελέματα θα είναι. Μη χωλάς. Έλα, μάνα μου. Μη την ουγάς την κυρία Βάγια. Ξεκούτιανε με τα κουσελέματα, δεν τα αφήνει η γλωσσό. Πανάγαθε, κύριε. Κυρία μου και δέσποινα του κόσμου. Λυπήσου μας. Σώσε το λαό σου, κύριε. Και εσύ, κυρά μου, φύλαξε τα παιδιά μας. Μάνα είσαι και εσύ και εμένα. Λυπήσου το λαό σου. Και τότε, τότε ήταν που με βρήκε το μεγαλύτερο κακό απ' όλα. Ο χαμός του Χαραλάμπη μου έκαψε την καρδιά μου. Νομίζω πως δεν γέλασα ποτέ αληθινά, ποτέ ξανά από τότε. Μαύρη ώρα, να μην τη ζήσει άλλη μάνα, ποτέ. Μάνα μου. Ελάτε, ελάτε να καθίσουμε. Με τι ταλαιπωρούμε άλλο. Έχει τόσες ώρες που κλαίει και μυρολογά για το γιο της. Έτσι έχει μείνει πια άλλο κουράγιο. Καταραμένη να είναι οι Τουρκαλάκες και τα τάγματα εργασίας. Μόνο τάγματα εργασίας δεν είναι. Τάγματα θανάτου να τα λες καλύτερα. Γε μου καλέ, γε μου Χριστέ, παιδί μου λατρεμένο. Δεν απαντάς που σου μιλώ, πονώ κι αργό πεθαίνω. Έχεις τα μάτια σου κλειστά κι εγώ σε χαϊδεύω. Γυρεύω κάποιον να μου πει και να μου εξηγήσει το πόνο που έχω στη καρδιά, ποιος μπορεί να τον σβήσει. Μην κλαις άλλο, μανούλα μου, σε παρακαλώ. Δεν τα αντέχει άλλη καρδιά μου. Πες μου μία την άλλη και μην ξεχνάς τον Κωνσταντίνη. Να δεις που θα είναι πολύ καλά. Κυρία Βάγια, κυρία Σοφία. Ο Κωνσταντίνης κατάφερε και μας έστειλε γράμμα και μας λέει ότι έφτασε στην Ελλάδα, γυρός και ασφαλής. Άκουσε, λέει, πως θα μας πάρουν όλους από εδώ με πλοία. Είχε καταφέρει ο Κωνσταντίνης μας να ξεφύγει από τον τουρκικό στρατό, τροδοκώντας έναν Ιταλό ιερέα που του βρήκε ατμάκατο για να μπει σε ένα αμερικάνικο πλοίο για Πειραιά. Αχ, αλήθεια, τι χαρά είναι αυτή! Άγια δουλειά έκαμε! Μακάρι να το κάμαν όλοι! Ζεκί, έξυπνος! Τις μήνες τα γραμμένα, κανείς δεν δυνατόν να τα ξεχάσει. Μα,
φέρουν και καλύτερες μέρες. Ε, κυρία Σοφία. Ναι, Δημήτρη μου, να σε χαρώ. Αλήθεια είναι καλή μου. Μου στείλε τα μαντάτα ο Μανώλης μου με το Σάββα της Κωνστάτος, από τα Αντάρτικο που είναι μαζί με τον κυρδάσκαλο. Ότι στο λιμάνι της Μήνης, σε λίγες μέρες, θα ξεμπαρκάρει ελληνικό στρατός. Και όταν τα μάθανε οι Τουρκαλάδες από τα γειτονικά μας χωριά, ρεύξανε για τα σόγια και το κουσάταση. Ο φόβος άλλαξε τώρα, Κονάκη. Θα δεις, δεν θα αργήσει η ώρα που τα καμπαναριά μας θα σημάνουν και πάλι ελευθεριά. Για μένα δεν θα ξαναυπάρξει ελευθεριά. Η καρδιά μου είναι καμένη. Σε ήταν λαρ, διαβολεμένη. Το ξέρω, Δημητρούλα μου. Αμ' κι εγώ που ζω μες στην αγωνία, μέρα και νύχτα βάζω πάνω τον εαυτό μου τον άντρα, τον Μανώλη. Ζει, πέθανε, υποφέρει. Ποιος το γνωρίζει. Έμα, σαν πόλεμος δεν είναι. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Πόλεμος! Πόλεμο έχουμε για σφαγή. Τον Νικόλα το Μάτζαρη τον έσφαξαν έξω από το χωριό με άλλους 15 νοματέους. Εϊβά, τον Πανάγο το Ιδονιώτη τον έσφαξαν μπρος στην οικογένειά του. Και τους έκαψαν το σπίτι. Η γυναίκα του Κοσμά του Καλατζή τρελάθηκε. Τι! Ναι, ναι. Μπήκαν οι τζαντερμάδες μέσα στο σπίτι και τις άρπαξαν τα παιδιά μέσα από τα χέρια. Και αυτή, αντί να κλαίει, να φωνάζει, άρχισε να γελάει. Από τότε δεν σταμάτησε. Τρελάθηκε μπει. Γι' αυτό μιλες πόλεμος, σφαγή, γενοκτονία. Στα χωριά μείνανε μόνο γυναικόπαιδα. Βιάζουν, αρπάζουν, σκοτώνουν και ναι. Δεν είμαστε ασφαλείς πουθενά. Και κοίτα τους, δεν έχουν στο σχέδιο καταραμένοι. Μέρα, νύχτα, πάνω, κάτω. Ψάχνουν, τι ψάχνουν. Δεν χορταίνουν κακό. Σκοτίνιασε πια. Ο Κωνσταντής, μην κάνει κατά το Κωνσταντής. Μη σκεφτεί να έρθει για μας. Όχι, μάνα μου, το είπαμε αυτά. Ο Κωνσταντής μας περιμένει στην Ελλάδα. Ποιος είναι? Δήμητρα. Σοφία. Ο Μανώλης μου. Παρακιά μου, Μανώλη. Μα για όνομα του έβρε, Μανώλη. Πώς βρέθηκες εδώ? Μόνος σου ήρθες. Να φωνάξουμε τον γιατρό. Όχι. Δεν πρέπει κανείς να μάθει ότι είναι εδώ. Καλά έκανες και ήρθες εδώ. Εδώ δεν θα σε ψάξουν. Παναγιά μου. Μην τον είδε κανείς. Παναγιά μου, Μανώλη. Τι έπαθες, τι σου έκανε, μίλα μου. Μας ανακάλυψαν στο βουνό που είχαμε παρωθεί και γλίτωσε ο Γιαλτρής. Οι υπόλοιποι πέθαναν από τις φέρες των Τούρκων. Εγώ. Να το πάμε μέσα, να το ξεπλώσουμε στο κρεβάτι. Να το γιατρέψουμε μόνες μας, όπως μπορούμε. Να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Θα μείνουμε εδώ κρυμμένοι όλοι για όσο χρειαστεί. Το ένα κακό μετά το άλλο. Δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει. Έτσι πορευτήκαμε κάπως τις μέρες, δίχως να μας καταλάβει κανείς ότι κρυβόμαστε τόσοι νοματέοι στο μισοκαμένο μας σπιτικό. Ναι, μισοκαμένο. Οι τζέτες συχνά πυκνά λαιλαιτούσαν το χωριό και έσπερναν τον τρόμο θανάτου γύρω τους. Ευτυχώς όμως και η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο σπίτι. Το κακό ήταν λίγο και μπροστά στην όψη του σπιτιού και έτσι μείναμε κρυμμένοι μέσα στο σε αυτό, δίχως να το αντιληφθούν οι Τούρκοι. Βλέπετε, απ' έξω φαίνονταν κατεστραμμένο και στα παραθύρια μας βάλαμε το χοντρό βελούδινο ύφασμα που μου είχε φέρει ρεγάλο ο Ιορδάνης μου από τη Σμύρνη όταν πληρώθηκε για τη σταφίδα μας. Το βάλαμε απ' άκρη σ' άκρη στα παραθύρια για να μην φαινόμαστε καθόλου. Ούτε και τη νύχτα μη και φεγγίζει η λάμπα. Όσο κράτησε κι αυτή. Και από τροφή, ό,τι έμειναν στα μπάρια από αποξηραμένα κάτω-κάτω, ό,τι άφησαν οι Τούρκοι από τις επιδρομές στα νοικοκυριά μας. Η υγεία του Μανώλη όμως χειροτέρευε και ο πυρετός δεν έλεγε να τον αφήσει να γιάνει. Πολεμούσαμε με νύχια και με δόντια όλες μας να τον κρατήσουμε στη ζωή. Αλλά τι να σου κάνουν μια χούφτα γυναίκες, δίχως φάρμακα ή έστω κάποια γιατροσούφια. Πού να βρίσκαμε βοτάνια τότες? Έτσι, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε από τον Μεχμέτ να ειδοποιήσει κρυφά τον γιατρό, να έρθει, μα να τον ορκίσει πρώτα σε ό,τι έχει ιερό, να μην πει σε κανέναν τίποτες για μας. Οσμάν, ντοκτόρ, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Ξέρουμε καλά τι διακινδύνευσες γι' αυτό. Η καρδιά μου και όσο που σαν γιατρός δεν θα μου επέτρεπαν κάτι άλλο από το καθήκον μου, Δημητρούλη. Πού είναι ο ασθενής? Ελάτε, γιατρέ μου, απ' εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Μεχμέτ, πρόσχεσαι, μη σας δει κανείς.
Μην πάρουμε στο λαιμό μας και τον καημένο τον γιατρό. Ευέτε, δεν είπε κανείς σε μένα, κόρκμα. Πώς να μη φοβάται, βρε Μεχμέτ, αφού την ξέρεις την κατάσταση. Εσύ τουλάχιστον κυκλοφορείς έξω και βλέπεις τι γίνεται. Μανώλη, αφέντη. Ετενές, ψήνεται στον πυρετό και παραμιλάει. Μόνο ο ψεύς άνοιξε λίγο τα μάτια του και ψέλησε κάτι για σφαγμένους, για κρεμασμένους, για άπαυτος που τους τρώνει, μη για τσικάρκες. Κύριε Λέισον. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα γίνει καλό Μανώλης μου. Είναι γερός πάρει ο άντρας, Σοφία. Θα γίνει καλά, αλλά θα πρέπει να συνεχίσετε τα υγρά, τις κρύες κομπρές και τα φάρμακα που σας έδωσα. Όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ για το θάρρος που έχεις με το να έρθεις εδώ. Μα, να, δεν έχω χρήματα να σε πληρώσω και ντρέπομαι γι' αυτό. Μα είναι δυνατόν να σε ζητήσω χρήματα στην κατάσταση που βρίσκεστε. Αν είναι δυνατόν, θα γίνει καλά ο Μανώλης. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή τύχη. Ο Θεός σας να είναι μαζί σας. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Θα σου είμαστε υπόχρεοι γι' αυτό. Ο Θεός να σε τοποδώσει με καλό στο σπίτι σου. Άλλοι Έλληνες πάνε σμί και μπαίνουν στα καράβια για Ελλάδα. Να φύγετε κι εσείς. Μα πώς, πότε. Άμα πάω το αυτό σπίτι, έρθω πάλι και θα μιλήσω. Μόλις με το καλό γίνει καλά ο Μανώλης να οργανωθούμε και να φύγουμε από εδώ. Μία ο γιατρός, μία ο Μεχμέτ, κάποιο μάτι θα μας δει και ύστερα πάμε όλοι μας χαμένοι. Να είναι καλά ο γιατρός μας, Κρίς, που ήρθε μες στη νύχτα να τον κουράρει. Καλή του ώρα. Οι νεότερκοι δεν κατάφεραν να σκληρώνουν την καρδιά του. Άσε που υποψιάζομαι ότι είναι και κρυφό χριστιανός. Μην τους βάζουμε όλους το ίδιο σακί. Σένα, Σοφία, σου γλίωσε ένα Τούρκο στον άντρα σου. Εμένα οι υπόλοιποι μου πήραν το στεφάνι μου και κατάσταξαν τον τυπωτό του κόμου. Ξενιτεύτηκε ο Κωνσταντίνο μου και με έναν νύχτα κρύβα τα λαμμάτια του τώρα δύο χρόνια από την πατέρα μου. Σε καλό σου, μάνα. Άλλα ήθελε να πει η κυρία Σοφία. Σχόρα με, Δημητρούλα μου. Μα, του χρωστά τη ζωή του Μανώλη μου. Και σε αυτόν και σε σένα. Δεν μπορώ πρώτα να τον αναγνωρίσω. Τι σοϊ άνθρωπο θα ήμουν όλη μόνο από το καλό που μου κάνατε. Ποιος είναι? Μπαίνει, Μεχμέτ. Έλα, Μεχμέτ, πέρασε. Τι μου έλεγες πριν? Σήμερα, σου λέει, Μαν Μπέι, είπε ότι ο Στόπι Σμιρ έρθει καράβι να πάει εσάς, Έλληνες, στο Ιουνάνι. Αλλά οι Τούρκοι δεν θέλουν αυτό και κάνουν πιο κακό πρώτα. Εσείς μείνετε εδώ, μην έχετε φως, μην καταλάβουν ότι είσαστε εδώ. Οι Τούρκοι μαζεύουν γυναίκες, γέρους και παιδιά σε σπίτια και τους βάζουν φωτιά ζωντανούς. Πολύ κακό, πολύ. Θεέ μου. Δεν θα γλιτώσει κανείς από αυτό το κακό. Να γίνει καλά, Μανώλη, αφέντη, και εγώ πάλι έρθω να πούμε πως φύγεται για εσμή. Να προσέχεις, μωρέ, ευλογιωμένε, εμείς εδώ να άρχισε και τότε. Όχι μόνο δεν θα προκάμουμε να κάνουμε σχέδια για το φεδιό μας, αλλά ούτε μάνα δεν θα προλάβουμε να πούμε. Έλα, Μεχμέτ, πήγαινε και στο σπίτι σου. Και τα λέμε ξανά σε κάνα δύο μέρες. Όταν θα γιάνει και ο Μανώλης μου, να δούμε τι θα κάνουμε. Ευέτε. Οι μέρες παραμονής στην πατρίδα τελείωναν. Τα χρονικά μας περιθώρια στένεψαν επικίνδυνα. Οι επισκέψεις του Μεχμέτ αραίωσαν κατά πολύ. Πώς να το κάνουμε. Η οικογένεια έχει και αυτός. Πρέπει να την προστατέψει. Αν τον καταλάβουν οι ομοεθνείς του, δεν θα του χαριστούν ούτε λεπτό. Μα κι εμείς δεν έχουμε παράπονο. Ο Μεχμέτ καλύτερα και από η οικογένειά του μας νοιαζότανε. Υπόφερε και αυτός που μας έβλεπε σε αυτό το μαύρο χάλι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει πιότερα από ό,τι ήδη έκανε για μας. Αχ, Μεχμέτ, καλό να έχεις εκεί που είσαι. Πολλά σε χρωστά με γκαρντάση μου. Πολλά. Να μην έρχεσαι πια εδώ. Αν σε δει το κουμάτι, πας και εσύ πάμε κι εμείς χαμένοι. Δεν δίνει τρουλά, ζουλουρού. Προσέχεις, αλλά ξέρω κι εγώ. Μια φορά θα γίνει το κακό. Μανώλη, αφέντη, γκου, ημιντή. Εσείς πρέπει να φύγετε γρήγορα από Τουρκία. Είναι πολύ καλύτερα. Περίμενα μισό λεπτό να στο φωνάξω. Γιατί ήρθε μόνο, Μανώλη. Ευχαριστώ, Μεχμέτ, να είσαι καλά. Έχουμε πολλούς λόγους να ευχαριστούμε τον Μεχμέτ Μανώλη μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνουμε δίχως αυτόν. Είναι ο συνδεσμός μας με τον έξω κόσμο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να μας βοηθήσει με ρίσκο την ίδια του τη ζωή. Αχ, βρε Μεχμέτ, γι' αυτό σου αγαπούσε τόσο πολύ ο Ιορδάνης. Είσαι γκαρντάς.
Τσόκ τεσσαγιούρε ντερίμπα εμανόλη. Μενίμ, τσόκ χαπερβάρ. Τι νέα, βρε Μεχμέτ. Πες μας και δεν ξέρουμε τίποτα έτσι κρυμμένοι που είμαστε εδώ μέσα. Κάτι για Αντάτ, άκουσα από εμανόλη. Έχει να λέει γκαντάσια με τον Γεμάλ και κάνω δουλειές μαζί. Συμφωνίες είπαν. Κάτι για πετρέλα στο Μοσούλι. Κάτι για εδάφη και σύνορα. Κάτι για όπλα γάλλων. Πε σκέση, πιζίμ και μαλένε. Άτιμη κουκιά. Σιγά μου δεν τα έφερε τούμπα κατά έτσι όπως τη βολεύει. Και για πες μας Μεχμέτ, τι άλλο άκουσες. Σενή, ο δικός σας, ο μεγάλος, ο ημάμι σας. Χρυσοστό. Ο Χριστόστομος Μύρης λες. Εβέτ, εβέτ. Μίλησε με δικό σας αρχηγό στο Ελλάδα. Και εκείνος τον μάλωσε. Του είπε να τον πάρουν από εκεί για να σωθεί. Αλλά Χρυσοστό μου είπε Χαΐρ, Χαΐρ. Όχι, όχι. Μετά η δική μας πήγα Χρυσοστό με Γεώργιο Κλιμάνογλου και Νικόλαο Τσουρούπτσογλου, δημογέρο της συνελέα αυτή, πήγαν διοικητήρια αστυνομίας στον Ουρεντίν Πασά. Εκείνος κατηγόρησε αυτούς για προδοσία και... Και τι τους έμεικαν ο Μεχμέτ. Έδωσαν αυτούς σε κόσμο αγριεμένα, έξω από πλατεία διοικητήριο και τους σκότωσαν. Βάι, βάι, θα μας χάσει ο Θεός μας. Πόσες αμαρτίες ξεπλένουμε, πόσο κακό ακόμη. Για πες μας τώρα Μεχμέτ, τι άλλα νέα υπάρχουν. Γρήγορα ανταλλαγή είπανε. Τούρκοι εχμάλωτοι με Έλληνες εχμαλώτους, αλλά και λαός όλος. Εσείς θα πάτε γιουναλιστά εν Ελλάδα και οι Τούρκοι μουσουλμάν από Ελλάδα θα έρθουν εδώ. Πότε. Αυτές τις μέρες είπανε. Θα πάω να σας πω. Να έρθει η ώρα καλή και ευλογημένη να πάμε στην Ελλάδα να σωθούμε. Μόνο που ένα δοκτόρος μαν λέει... Τι ώρα Μεχμέτ, δεν πιστεύω να μας μαρτύρησε το τουρκικό σκυλί. Χαίρ, χαίρ, δοκτόρος μαν είναι καλό άνθρωπο. Να, δοκτόρος μαν θέλει να έρθει μαζί σας στο Ισμήρ. Τι! Ναι, δοκτόρος μαν είναι καλό άνθρωπο και είναι και... Τι είναι μωρέ Μεχμέτ και μας έφαγε αγωνία. Είναι κρυφά χριστιανός ο δοκτόρ. Δεν τον λένε ο Σμαν, αλλά Νικόλο. Και θέλει να έρθει μαζί σας στο Ισμήρ. Αυτή φαίνεται να έκπληξη. Μην είναι παγίδο, ρε. Μη θα ξεκινήσουμε για τη Σμύρνη μας καταδώσει στους Τούρκους. Για στάσου, κύριε Βάνια, για στάσου. Για κάτσε λίγο. Άμα τον αφήσουμε εδώ, με το φόβο ότι θα τον ανακαλύψουν οι Τούρκοι, τι, κι άμα δεν είναι έτσι όπως θα λες. Αλλά βρε Μεχμέτ, κάνε άλλη μια κουβέντα μαζί του. Μαζί σου, μη σου είπε ψέματα. Και θα γίνει όπως το ρίσαι εσύ, σου έχω εμπιστοσύνη. Εδέτε, εδέτε. Άντε, άντε. Τι κοντοσταθήκατε και κοιτάζετε έτσι σαν αγάλματα μπρε, για χουζουρέματα είμαστε τώρα. Άντε πάμε σιγά σιγά να δούμε και τι θα πάρουμε μαζί μας. Να πάτε στο καλό. Εγώ δεν φεύγω. Δεν αφήνω τα πεθαμένα μου για να ξενιτευτώ για μια καλύτερη ζωή. Αυτά μου βρίσκουν εμένα. Βάι, βάι, Τζάνεπ. Τι λόγια είναι αυτά. Και βέβαια θα έρθεις μαζί μας. Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Πρώτα ο Ιορδάνης μου και μετά ο Γιώκας μου. Αστήκης μέχρι εκεί πάνω στον πατέρα του. Τους βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Είναι παντού σε όλο το σπίτι. Στο χαγιάτι, στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου, παντού. Με κοιτούν με αυτά τα πράσινα μάτια, σαν κάτι να θέλουν να μου πούν. Κι εγώ τι κάνω εγώ. Μακάρι να χαθώ κι εγώ από τούτο τον κόσμο. Να πάω κι εγώ κοντά τους. Να ηρεμήσει η ψυχή μου. Και αυτή η καρδιά μου να σταματήσει να πονάει τόσο. Όχι, μάνα μου. Σ' έχω κι εγώ ανάγκη. Εμένα δεν με σκέφτεσαι. Τι θα πω γίνω δίχως εσένα. Όσο είμαστε ζωντανές, πρέπει να έχουμε μία την άλλη. Πρέπει να είσαι δυνατή, για μένα, για σένα, για τον Κωνσταντίνο μας μάνα που μας περιμένει στην Ελλάδα. Δεν αντέχω άλλο να είμαι δυνατή. Θέλω να πάω κοντά τους, να ξεκουραστώ. Με τρώνε τύψεις που είμαι ζωντανή. Έτσι είναι η μάνα. Η ζωή της, το κορμί και η ψυχή της ολάκερη, είναι τα παιδιά της, η οικογένειά της. Δίχως αυτούς, δεν μπορεί να πορεύσει στη ζωή. Είναι σαν να της σκίσαν κομμάτια σάρκας από πάνω της. Και ο πόνος είναι αβάσταχτος. Μα η ζωή, η ίδια η ζωή είναι πιο δυνατή. Σε τραβάει κοντά της, σαν της κνύπα στο φως της λάμπας. Σε μαγεύει και σε δυναμώνει ξανά και ξανά. Άλλωστε, έχω και άλλα δυο παιδιά που τα αγαπώ και αυτά το ίδιο. Και πάτησα στα πόδια μου ξανά. Γι' αυτά δυο τα σπλάχνα μου που τους το χρωστάω να είμαι δίπλα τους στα δύσκολα, μα και στις χαρές τους. Έτσι λοιπόν, ένα επόμενο βράδυ, μας ξανά ήρθε ο καημένος ο Μεχμέτ για να τελέψουμε την κουβέντα για το φεδιό μας στη Σμύρνη. Αλλά δεν ήρθε μονάχος του αυτή τη φορά. Παναγιά μου, λέτε να
μας πρόδωσε ο γιατρός. Δεν μας μένει άλλο από το γιατρός. Ει, Αξαμλά, καλησπέρα. Σας το είπα, δεν σας το είπα. Αυτό το σκυλί μας μαρτύρησε. Γεια σας, κυρία Βάλια, γεια σας λίγο. Αν μας είχε προδώσει ο γιατρός, δεν θα ήταν τώρα εδώ η συνόμη μαζί του. Έχει δίκιο, κύριε Μανώρης, κυρία Βάλια μου. Σε καλό σου. Μας τρομάζει και μας δίχως λόγο. Ελάτε, γιατρέ μου, καθίστε. Μα στην κατάσταση που είμαστε κάθε περίοδο θόρυβος και κάθε. Σε κάθε περίοδο θόρυβος μας τρομάζει. Πρέπει να φύγουμε από εδώ, είναι ακόμα καιρό. Σας παρακαλώ, αδελφοί, μην αρνηθείτε να με πάρετε μαζί. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε κρυφοχριστιανοί, μα σκότωσαν τις αίτες επειδή βρήκανε στο υπόγειο του σπιτιού μου τον κρυφό εκκλησάκι της Παναγίας της Αιωσκέπαστης, που το βρήκα από τον πατέρα μου και εκείνος από το δικό του. Κρυφοχριστιανοί εδώ και 4 γενιές. Εγώ, δυστυχώς ή ευτυχώς, έλειπα σε μια οικία στη Μενεμένη για να κουράρω ασθενή και έτσι γλίτωσα. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε με μαζί σας, δεν θα σας είμαι βάρος. Εντάξει, γιατρέ μου, μην ανησυχείς, κάνε κουράγιο. Μεχμέτ, τι εξελίξεις υπάρχουν. Κεμάλ, πήρε ένα σμά για αυτό. Μεγάλο συμφωνία. Έκανε μεγάλους Ιταλούς και Σοβιέτη. Οι Έλληνες στον πόλεμο αποχώρησαν και τρέχουν να σωθούν. Όλοι οι Μικρασιάτες πάνε μημάνης μήνης να μπουν σε παπόρ. Οι Τούρκοι καίνε και σφάζουν όσους μπορούν. Οι Τσέτες δεν λυπούνται τίποτα. Μόνο καίνε, βιάζουν και σφάλουν στο πέρασμά τους. Κακούργοι, τέτοιοι ήσαν πάντοτε. Γιατί να αλλάξουν τώρα. Η συνθήκη των ψευρών δεν λογαριάζεται πια. Ο ελληνικός στρατός πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα πριν κλείσει ο δρόμος. Όλοι οι Έλληνες να πάνε στη Σμύρνη για να φύγουν για Ελλάδα με τα πλοία των συμμάχων. Ποια πλοία των συμμάχων. Πια μόνο στη βοήθεια του Θεού ελπίζουμε πια. Και τώρα Μεχμέτ. Όλα τελείωσαν, αγαπημένα μου Καρντάσια. Να πάρετε 2-3 πράγματα μαζί σας και να πάτε στον καλό. Άντε γυναίκες, ακούσατε, ξενιδευόμαστε. Και πώς θα γίνει αυτό, ένας Θεός το ξέρει. Δεν ξέρεις κάθε πότε θα ξαναπανιστούν τσέτες. Όχι μόνο τσέτες, κύριε Μανώλη. Είναι και άλλοι πρέπει να προσέχουν. Λεβαντίν, που μας μισούν και χαίρονται για το κακό που σας βρήκε. Περισσότερα από εμάς. Αυτό είναι το σημείο. Και εδώ, στο χωριό, στον Τούρκο Μαχαλά, να τον αποφύγετε. Αλλά για εμάς και εμάς θα σκεφτούμε ένα καλό σχέδιο για να φύγουμε ασφαλείς από τα σορφάκια με τα κατοίκητα πλέον ελληνικά σπίτια. Θα φύγετε μόλις πέσει καλά το νύχτα. Θα περάσετε μέσα από τα νεκροταφεία και θα βγείτε στο δάσος, στους πρόποδους του βουνού. Εμείς οι Τούρκοι φοβούμαστε τα νεκροταφεία και δεν θα είναι εκεί κανείς το νύχτα. Έμαθα πως βγαδεύτηκαν και άλλοι δικοί σας με παρόμοιους τρόπους. Άλλωστε δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Άντε γυναίκες, ακούσατε. Μην παίρνετε πολλά πράγματα μαζί σας, γιατί θα είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος. Και πρέπει μέχρι τα χαράματα να μας βρει στη Σμύρνη. Αλλιώς χαθήκαμε. Τι να πάρουμε. Δύο αλαξίες ρούχα, τα στέφανά μου. Μια εικόνα. Την οικογενειακή μας φωτογραφία, με τις πιο ευτυχισμένες θυμισές μας. Και λίγο νερό. Από φαγητό. Μπεν! Εγώ θα σας φέρω εκμέκα το σπίτι μου και ξέρεις τα φίδες και σίκα για το δρόμο. Φεύγω και σήμερα θα τα πούμε στα νεκροταφεία. Μεχμέτ, φοβάται. Αλλά για εσάς θα κάνω κουκουτιά και θα πάω. Τι να πάρουμε, τα εικονίσματα και τα άγια να πάρουμε. Να μην τα αφήσουμε στους άπιστους να μας τα μαγαρίσουν και να τα σκυλέσουν. Και προπάντων, το λείψανο του Αγίου Πολύκαρπο, του Επισκόπου Σμύρνης, που το έχω κι εγώ από τη δική μου τη γιαγιά. Παναγιά μου, νομίζω ότι βλέπω εφιάλτη. Μίλτο, σύνεψε, συγκρατήσω το κόρη μου. Δεν έχουμε καιρό για πανικό. Πρέπει να προλάβουμε τη νύχτα για να μην μας δουν την ώρα που θα το έχουμε για το λόγο. Αυτή ήταν η μοίρα μας και το ριζικό μας. Να ξεριζωθούμε από τις προγονικές αιστείες μας και να προσφυγεύσουμε νοικοκυρέοι άνθρωποι. Τι σημαίνει. Γέρα τώρα για πρέπει να κανονίσουμε καλύτερα για το σχέδιο διαφυγής μας. Ναι, Μανώλη. Λοιπόν, μόλις ετοιμαστούν οι γυναίκες, θα βγω εγώ πρώτος έξω και θα ελέγξω μη και μας δει κανείς. Αν όλα πάνε καλά, θα ακολουθήσουμε αρχικά το σχέδιο που συμφωνήσαμε με τον Μεχμέτ και θα πάμε στο νεκροταφείο. Από εκεί θα συνεχίσουμε από το σοκάκι του Κυρισάβα του Αματζή. Μετά θα στρίψουμε στον ελληνικό Μαχαλά από το σπίτι της Κυριαλένης Παπαδοπούλου, της Κυριαλένης Μαυρίδενας. Εκεί μόλις περάσουμε τη βρύση θα τραβήξουμε προς τον λόγο από τον κήπο της Κυριαλένης Παπαδοπούλου, της Κύρας του Βασίλου. Εκεί θα αποχαιρετήσουμε τον Αχμένο και θα τον αποδεσμεύσουμε να γυρίσει την οικογένειά του. Μετά θα κάνουμε τον γύρο του Κουρδά μέσα από τον λόγο για να βγούμε στον δρόμο για τη Σμύρνη. Εντάξει, ο Θεός να δώσει. Ναι φίλε, ο Θεός να δώσει.
Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Η αυλαία στον Κουκλουτζά έπεσε για μας. Δεν είχαμε πλέον μέλλον εκεί. Έπρεπε να πάρουμε το δρόμο για τη Σμύρνη. Ζούσαμε έναν άγριο φιάλτη αγωνίας και τρόμου. Δεν είχαμε γυρισμό, ούτε και να δηλιάσουμε μπορούσαμε. Έπρεπε να ακολουθήσουμε πιστά το σχέδιο που οι άντρες είχαν καταστρώσει για τη φυγή μας. Έτσι και έγινε. Ο πιστός μας Μεχμέτ μας φυγάδευσε όπως είχε συμφωνηθεί. Αφού τον αποχαιρετήσαμε με πόνο καρδιάς, περπατήσαμε μέσα στο Λόγκο, μέχρι λίγο πιο έξω από τη Σμύρνη. Εκεί συναντήσαμε κι άλλους Έλληνες, στην ίδια και χειρότερη κατάσταση από μας. Τι να μας έβλεπες, πεινασμένη, διψασμένη, φοβισμένη. Το χεράκι της Μυρτός μου ήταν σαν συνέχεια του δικού μου χεριού. Έτρεμε σαν ξυλιασμένο πουλάκι, κάθε που ζυγώναμε σε μπουλούκι. Η απελπισία με στήχιωνε ξανά και ξανά. Χωθήκαμε κι εμείς ανάμεσά τους. Το κρύο μπυρούνιαζε τα δύναμα πια κορμιά μας, Σεπτέμβριος βλέπεις. Τις νύχτες έκανε πολύ κρύο. Περπατούσαμε δίχως σταματημό. Ξέραμε ότι το αντίθετο δεν θα μας έβγαινε σε καλό. Φύγαμε, μα δεν ξέραμε τι μας περίμενε. Αίμα παντού. Τουμπανιασμένα πτώματα και δυσοσμία που θα ρίξει πως έβγαινε από την κόλαση. Και ανάμεσά τους γνωστοί, μα και φίλοι, αφίλοι αγαπημένοι, έχοντας για τελευταίο σπιτικό τους ένα ρέμα με καλαμιές. Μωρά νεκρά, αφημένα στην άκρη του δρόμου, κοριτσάκια βιασμένα που σπάραζαν. Η καρδιά και το μυαλό μας δεν άντεχαν αυτή τη νέα πραγματικότητά μας. Θαρούσες πως το μυαλό σου θα σάλιδε από στιγμή σε στιγμή. Δεν αντέξαμε άλλο και συνεχίσαμε ξανά το δρόμο για τη Σμύρνη. Ξημέρωσε ο Θεός όταν φτάσαμε έξω από τη Σμύρνη και τα μπουλούκια των βασανισμένων και εξαθλιωμένων Ελλήνων όλο και πλήθαιναν. Κάποιοι αναθαρούσαν σαν έβλεπαν γνωστούς τους. Μα αυτό δεν ξέρω πώς βοηθούσε, αφού όλοι στο ίδιο χάλι ήμασταν. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στη Σμύρνη, σταθήκαμε ανάμερα να πάρουμε μια ανάσα. Κάναμε το σταυρό μας και χαζογελούσαμε μεταξύ μας που το καταφέραμε και φτάσαμε ως εκεί. Δεν μας το είχα. Κάποια στιγμή θέλαμε να πάμε προς νερό μας. Πήγαμε πιο πέρα, μα κάποιοι δικοί μας δεν μας άφησαν. Βρήκανε, λένε, μια χαβούζα γύρω-γύρω από αυτή, σπαρταρούσαν κορμιά και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια. Έπαιρναν όποιον έπιαναν, τον πήγαιναν στην άκρη της χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι του, το ρίχναν μέσα σε αυτή και τα κορμιά τα άρχιναν να σπαρταρούν γύρω-γύρω. Ήταν φοβερό, όσοι το είδαν τρελάθηκαν. Οι Τούρκοι της Σμύρνη μας τη λέγανε Γεούρι Σμύρ και ξέρανε πραγματικά οι άπιστοι για αυτούς. Για μας όμως ήταν η χαρούμενη και φιλόξενη πρωτεύουσα του ελληνισμού. Μοσκοβολούσε για σεμί και λαχταρούσε για λευτεριά. Τώρα, τι ήταν αυτό που αντίκριζα. Μια νεκρή στοιχειωμένη πολιτεία. Τα μαγαζιά και τα κέντρα κλειδωμένα με διπλό λουκέτο. Τα σπίτια βουβά, σαν ακατοίκητα. Καραβάνια θλιβερά σερνόταν στα σοκάκια, σε μια σειρά σαν υπνοτισμένη. Κορμιά σκυρτωμένα, πρόσωπα οχρά. Ήταν κι άλλοι δικοί μας πρόσφυγες που έφταναν από άλλα χωριά. Σέρνανε σαν και εμάς τους μπόγους τους, τα μπαούλα και τα εικονίσματά τους. Όλα τα δημόσια κτίρια γέμιζαν πρόσφυγες. Βελόνι να άριχνες δεν θα έπεφτε. Τώρα το μόνο μας μέλημα ήταν να μην χαθούμε μεταξύ μας. Μεταξύ μας και να μπούμε σε ένα πλοίο μαζί. Η κεραβάγια σερνόταν πια. Ούτε που είχε κουράγιο για το αγαπημένο της κουτσοβολιό. Τόσα φαρμάκια, τόση συμφορά. Αχ, να ήταν, λέει, όνειρο κακό. Να ήταν ψέμα όλα όσα περάσαμε και να γυρίζαμε τώρα δά στη γη μας. Μα όχι. Η πραγματικότητα έχει σκληρό και άγριο πρόσωπο. Πρόσωπο μίσους και απανθρωπιάς. Να, κοντεύουμε. Κοντεύει η σειρά μας να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Το λένε Αμαζόνα. Το διάβασε φωναχτά η Μυρτό μου. Τέλειωσαν τα βασανά μας, μάνα. Τελείωσαν, μου είπε, εκεί στην προκυμαία που στεκόμασταν στην ουρά. Έτσι είναι άραγε. Τελείωσαν. Ο ουρανός συνέφιασε και παραχαμηλώνει. Τα βουνά σίονται και καμπυράγησαν από τους θρήνους. Βοές κατάρας, βοές ηκετών, αλίμονο, αλίμονο. Είναι γενοκτονία. Πάει, Μικρά Ασία.
μας απαγορούν Ιουνάνοι, που σημαίνει Ίωνας. Ξέρουν κι αυτοί πως οι ρίζες μας είναι βαθιά χωμένες σε αυτά τα άγια χώματα του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Ρίζες γερές, που ατέρμονα μεγάλωναν δέντρα πολιτισμού, που άπλωνα σούλο τον κόσμο τα κλαδιά της Σοφίας και μοσχοβολούσαν από ανταχού τα εύωσμα άνθη των Αγίων του Χριστού μας. Γιατί τόσος πόνος και τόση δυστυχία, τόσος ρατσισμός, τόση βία, πείνα και φρίκη. Πόση δύναμη μπορεί να έχει κανείς απόθεμα για να τα καταφέρει, αν το καταφέρει, να σωθεί από τα λιστασμένα δόντια των Τούρκων. Χάσαμε την πατρίδα μας, την τρισιλιόχρονη πατρίδα μας. Χάσαμε τα σπίτια και τις εκκλησίες μας, τους τάφους των συγγενών μας. Αφήσαμε τους δικούς μας άθαυτους, τους πορείες θανάτου μας επέβαλαν οι Τούρκοι. Άθαυτους, έρμεος σωρέτης των όρων. Οι εκκλησίες μας μείναν έρημες και τα μοναστήρια μας ακάντυλα. Πλανόμαστε πρόσφυγες ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Κλαίω και πονώ, μα δεν θα ξεχάσω ποτέ. Γιάννης στις μπέλες, ορυμμένες υπάρξεις, κατά πίπτωση της Ορυμπέας, ρίχτηκα στη θάλασσα. Εκατοντάδες πτώματα. Μπορεί κανείς να βαδίζει πάνω του. Όσοι επιπλέον ακόμη ζωντανοί, οι Τούρκοι από το λιόντε σπαθέ εκείνα. Σε άλλους είναι καυτό νερό, γιατί λέει ότι δεν χωράει, δεν χωράει άλλη στο πλοίο. Δεν χωράει ο λίσμος σου κακό. Λάος που δεν έχει μνήμη και δεν ξέρει την ιστορία του, δεν μπορεί να βρει τον βηματισμό του στο μέλλον. Αντλούμε διδάγματα από το παρελθόν μας. Από αυτές τις ματωμένες μνήμες που μας βοηθάνε να βρούμε τον βηματισμό μας στο μέλλον. Εσείς, άχαρες πλάκες και άσπρα μάρμαρα, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρες βασιλιάδων, με τα εγκόλπια των πατριαρχών και τα σπαθιά των στρατηγών, μάρμαρα που σκεπάζετε ένα ολάκυρο έθνος, ξεσκεπάστε βλαβικά τους άγιους τους τάφους, να αναμερίσει ανάλαφρο το χώμα και με κλάματα, με οδυρμούς, να βγουν οι πεθαμένοι, να μπουν οι ζωντανοί. Οι ζωντανοί που άφησαν τον τόπο που γεννήθηκαν και φορτωμένοι τα λείψανα τη ζωή του. Βγήκαν στη στράτα την αγύριστη που γυρισμό δεν έχει. Μέσα από τα δεινά μας, εμείς οι μαθησιάδες και οι πόντοι, σαν το φοίνικα, αναγεννιόμαστε και παίρνουμε δύναμη μέσα από τις τάχτες μας, πατώντας γερά στα πόδια μας και σηκώντας ψηλά το κεφάλι, ύστερα από συνεχόμενους κατατρεγμούς και οδηγούμαστε με γνώμονα τον διδαστικό Θεό μας σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοπροσδιορισμού. Για ακόμη μια φορά θα τα καταφέρνουμε. Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο το θάνατο καταπατήσα και το δε διάβολο καταργήσας και η ζωή του κόσμου δορυσάμενος. Αυτός, Κύριε, αναπαύσεις τις ψυχές το κεκειμένο δούλο σου και των τεθνεόντων πόντων και Μικρά Ασία. Συνέλληνες, θαρσείτε, κουράγιο. Δυστυχώς, ήλθε η ώρα να αλλάξουμε πατρίδα. Κρατήστε στα σχήρα σας ό,τι δίνεστε και έχοντας κατά νου το λαμπρό μας πολιτισμό, ας αναχωρήσομεν. Θα απαιτηθεί κόπος, επιμονή και υπομονή, αλλά θα αγωνιστόμεν. Θα προσπαθήσουμε να αναγεννηθόμεν όπου ο Θεός θέλει να εγκατασταθούμε τελικώς. Η νέα ζωή μας θα διαφέρει κατά πολύ αυτή της οποίας είχαμε μέχρι τώρα, αλλά για τον Έλληνα, τον απόγονο των αγωνιστών προγόνων μας, όλα είναι δυνατά. Θάρρος! Το μέλι είσαι.
Ο Πάτερ Αλέξανδρος και τα κατεχητικά σχολεία της ενορίας μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Γεώργιο Αποστολάκη και την Πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, κυρία Βαρβάρα Λίτου Σάλιαρη, όχι μόνο για την οικονομική κάλυψη της εκδήλωσής μας, αλλά και για την αμέριστη στήριξή τους σε οποιοδήποτε πολιτιστικό συγκριτημά μας. Τον κύριο Παντελή Αποστολάκη, πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Μέρημνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, για τη θετική του ανταπόκριση, και να μην ξεχνάμε πως ήταν αυτός που στάθηκε αρρωγός στην προηγούμενη θεατρική μας παράσταση πριν 3 χρόνια από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Χαράτη Πάλδου Αντωνίου, φιλόλογο, για την επιμέλεια του θεατρικού σεναρίου μας. Το μουσικό μας σύνολο που συνόδευσε τόσο τη χοροδία μας όσο και τη θεατρική μας παράσταση Δρόμοι και Κλίμακες. Αποτελούμενο από τον πατέρα κύριο Χριστογιάννη Φουρλάνο και τα τέκνα αυτού τον Κωνσταντίνο και την Ελένη Φουρλάνο. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη Φουρλάνο είναι φοιτητές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Η οικογενειακή υπόθεση λοιπόν. Τον κύριο Γεώργιο Κατσαβριά για το στήσιμο το σκηνικό μας. Να ευχαριστήσουμε τον καλό συνεργάτη και άριστο επαγγελματία Παναγιώτη Κτίστηκε την ηχητική κάλυψη της παράστασης. Τα κορίτσια και τα αγόρια μας που βοήθησαν στα παρασκήνια, Έφη Οικονομίδη, Κωνσταντίνα Οικονομίδη, Φραντζής Οικονομίδης, Παρασκευή Σπανού, Ιωάννα Μανώλη, Ιωάννη Σπανό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φυτόπουλο για τις προβολές και τις τελευταίες σκηνής. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Ζαμπέλη Νικόλαο για την επαγγελματική κάλυψη με την κάμερα της παράστασής μας. Το Αχελώς TV για την τηλεοπτική κάλυψη της παράστασης. Τον κύριο Νόρι Ντολέγκα και τον κύριο Γεώργιο Γεούπη για τη δωρεάν παροχή ξυλίας για το στήσιμο των σκηνικών. Την κυρία Χρυσάνθη Γαβρά, τη διευθύντρια του Δημοτικού μας Σχολείου, για την παραχώρηση αίθουσας για τις πρόβες μας. Τη Δεσποινίδα Λίνα Καρασαβίδη για τις κωμώσεις. Τον κύριο Παναγιώτη Δόνο για τη μεταφορά της ξυλίας των σκηνικών μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Πάτερ Σουλανό για τα άμφια. Τους γονείς των παιδιών του κατηχητικού μας, όχι μόνο για την άμεση ανταπόκρισή τους για βοήθεια παντιοτρόπως στο θεατρικό, αλλά περισσότερο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστήρια επίσης αξίζουν στον κύριο Σπυρίδωνα Χριστοδούλου για τη μεταφορά των καρεκλών της παράστασης και στους συγχωριανούς μας, την κυρία Κυριακή Παπαδοπούλου, την κυρία Μαρία Κεκαλιρόη Καβαδά, την κυρία Μαρία Χόρτη, κυρία Μαρία Μουρατίδη, τον κύριο Ευθύμιο Καραγιώργο και τη Μαρία Καραγιώργο, τη Φωτεινή Ζυγοπούλου, την κυρία Εφροσύνη Σβορώνου, τον κύριο Γιώργο Φυτόπουλο και τον Κώστα Κυρικλίδη, τον Νίκο και τον Αντρέα Κωνσταράκη για τη βοήθειά του στη συλλογή των στολών του βεστιαρίου μας, αλλά και για προσωπική του εργασία. Καλή συνέχεια, με γλέντι και χορό από την ορχήστρα μας Δρόμοι και Κλίμακες. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μέχρι να ετοιμαστεί η ορχήστρα μας, να πούμε λίγο τα ονόματα των ηθοποιών μας. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο, μέχρι να ετοιμαστεί η ορχήστρα μας. Η Ιορδάνης Αεβαζίδης, είναι ο Κωνσταντίνος Φυτόπουλος. Ο Κώστας μας είναι αθλητής του δέκαθλου και συμμετέχει σε πανελλήνιους διασυλλογικούς αγώνες, φέρνοντας στην υπερήφανη οικογένειά του και κατ' επέκταση σε όλους μας μετάλλια και διακρίσεις.
Δημητρούλα Ιβαζίδη, η Ελευθερία Φυτοπούλου. Χαράλαμπος και γιατρός, διπλός ρόλος, Βασίλειος Φυτόπουλος. Σοφία Παπαδοπούλου, Ιωάννα Φυτοπούλου. Μανώλης Παπαδόπουλος, ο Απόστολος Ηλιάδης. Μυρτώ Αϊβαζίδη, Σοφία Φυτοπούλου. Κωνσταντής Αϊβαζίδης, Παναγιώτης Κυριακίδης. Ιερεύς, ο πάτερ δικηφόρος μας, είναι ο Ανδρέας Τόσκα. Δάσκαλος, ο Αλέξανδρος Παυλίδης, η Δεσποινής Έλενα Τόσκα. Μεχμέτ, Εκατερίνη Καραμπέτσου. Ο Τούρκος αστυνόμος, Ευστράτιος Φυτόπουλος. Νύφη της Δημητρούλα στην πρώτη σκηνή, η Ανδριάννα Σαπάνη. Πλάτων, Παναγιώτης Φυτόπουλος. Αλεξάνδρα, Μαρία Φυτοπούλη, τραγουδίστριά μας. Η Κυραβάγια, Σταυρούλα Τρανουλίδου. Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Ακατεβείτε. Τα πήγησαμε, όνειρο ήταν,
πατέρα Νικηφόρο αυτό. Κοίταξε πόσο σε τιμούνταϊτες και ρωτήτη προστατεύεις και φλογασάιτες και κάθε παπέλια μας. Παναγιά, Παναγιά μου, Παναγιά μου, σκέπασε, σκέπασε τη φανελιά μου. Σε ήκετε φυλάγε τη Λευκάδα και τα άλλα τα Επτανήσαϊτες και όλη την Ελλάδα. Για πανερωμένη ενδοξή, ενδοξή και τιμημένη. Βεβαίως. Καπαδοκία. Καπαδοκία. Απόμορε να απόψε τα μέσα νύχτα. Απόμορε να απόψε τα μέσα νύχτα. Σηκώθηκα να γράψω στο πουλάκι μου.
σηκώθηκαν να γράψω τρικόκι μου. Χορέψτε βρε! 50 ευρώ προς τους όποιον δεν χορεύει. Και κόμορε και κοντινιά δεν έριξα. Κόμορε και κοντινιά δεν έριξα. Δικούς να αναστενάξω τρικονάκι μου. Δικούς να αναστενάξω για σε πουλάκι μου. Σαν σε βλέπω να διαβαίνεις. Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ. Θέλω πουλί μου να μαντεύω που πηγαίνεις. Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω. Φοβάμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου φιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν σου φιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ. Τρελό πουλί μου να πάντα με πειραζείς. Τρελό πουλί μου να σε ρωτήσω. Φοβάμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Σαλά μαρουσιό μου, σαλά τα τζιτζί μου, μες στο μαγειριό. Ας τα ψάρια να καούνε,
εδώ. Ας τα ψάρια να καούνε και καλά σε δω. Σαλαμαρουσό μου, σαλάτα τζιτζί μου, μες στο μαγειριό. Ποτέ άσπρα, ποτέ κόκκινα. Την καρδιά μου να ζητούσες, θα στην έδινα. Την καρδιά μου να ζητούσες, θα στην έδινα. Ποτέ μαύρα, ποτέ άσπρα, ποτέ κόκκινα.